Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές στο ΕΠΑΜ, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, σας καλωσορίζουμε σήμερα σε αυτή την μοναδική συγκέντρωση. Μία συγκέντρωση η οποία γίνεται ακριβώς ύστερα από ένα χρόνο, όλος εντελώς τυχαία, στον ίδιο αυτόν χώρο, αλλά με διπλάσιο κόσμο. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου, πάντοτε προς τη φωνή του ΕΠΑΜ και πάντοτε σε μια προσπάθεια να προωθήσουμε όλοι μαζί τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Μια καμπή όμως την οποία μπορούμε ο ίδιος ο λαός να την ανατρέψει, να φέρει επιτέλους την ελευθερία σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας να παραβιάζεται κατάφορα το Σύνταγμα σε πάρα πολλά σημεία του και κανένα να μην ιδρώνει το αυτή κανενός. Αν πάρουμε και μόνο ότι οι Έλληνες είναι ίσοι μεταξύ τους και ότι συνεισφέρουν στα βάρη αυτού του τόπου ισομερός και ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας, μόνο και μόνο με αυτό το σημείο έρχεται η ανατροπή όλου του Συντάγματος, καθότι αυτό το οριζόντιο που συμβαίνει, φτωχοί, πλούσιοι, μεσαίοι, μικροεισοδηματίες, το όλο της Ελλάδος αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο ίδιο τσουβάλι. Κι όμως κανένας από τον πολιτικό κόσμο δεν σηκώνει αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι ύστερα από πολύ καιρό και αφού ψάξαμε πάρα πολύ πώς μπορεί ο πολίτης να αισθανθεί δυνατός και να αντιμετωπίσει αυτό το βάρβαρο κράτος, να διώξει το φόβο του από πάνω, διότι αυτό είναι κυρίως που μας έχει κατακυριεύσει όλους μας, ένας φόβος από τα μέτρα που πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, όλοι μας έχουμε αποπροσανατολιστεί. Σκεφτήκαμε με την νομική υπηρεσία, με πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, πώς θα μπορεί ο πολίτης να αισθανθεί δίπλα του μια δύναμη που θα μπορέσει να δώσει ακόμα μια μάχη, αλλά μάχη την οποία και θα κερδίσει. Έτσι λοιπόν η σημερινή μας εκδήλωση έχει αυτό το σκοπό. Πριν περάσουμε όμως στην κατουσία εκδήλωση, για αυτή την οποία έχετε κληθεί όλοι σήμερα εδώ, ο Δημήτρης ο Καζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, θα μας δώσει το γενικό πλαίσιο, θα μας δώσει ακριβώς πού κινείται η χώρα αυτή τη στιγμή και θα βάλει και το πλαίσιο το ειδικότερο αυτής της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τον Δημήτρη τον Καζάκη να ευχηθούν. Χαίρετε. Καταρχήν ευχαριστούμε για την προσέλευση και συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να καθίσετε όλοι. Οπότε να εφαρμόσουμε μια τακτική την οποία εμείς τη συνηθίζουμε. Στο πρώτο διάλειμμα να αλλάξουμε θέσεις. Δηλαδή να σηκωθούν αυτοί που κάθονται για να κάτσουν βεβαίως με εξαίρεση τους ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας. Αν και, όπως γνωρίζουμε, το θέμα δεν είναι πόσο είσαι στην ηλικία σου, αλλά πόσο είσαι στην καρδιά σου. Και βλέπω πολλούς 18-άριδες, 70 και. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του ζητήματος. Τα συγκεκριμένα μέτρα που επιβάλλονται, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε και όλα αυτά τα πράγματα, είναι λίγο πολύ γνωστά το πώς έχουμε μια συγκεκριμένη εμπειρία. Οδηγούν τη χώρα όχι μόνο στο αδιέξοδο, αυτό λίγο πολύ το λένε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και τη κυβέρνηση, απλά λέει τι να κάνει ο δέσμευση. Λοιπόν, αλλά είναι η χαριστική βολή για τον ελληνικό λαό, με την έννοια ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να διασώσει οτιδήποτε
κάτω από το συγκεκριμένο πακέτο περικοπών και μειώσεων με τον προϋπολογισμό που έχει τοποθετηθεί και φυσικά τα μέτρα που θα είναι αλλεπάλληλα. Αυτό που θα σας λένε και που γράφει ο διεθνής τύπος είναι το εξής, ότι το Δεκέμβρη θα μας ξανάρθει η Τρόικα. Και αν έχουμε πάρει θετική έκκληση που θα την πάρουμε τώρα, δεν κοροϊδευόμαστε τώρα, προφανώς θα πάρουν και τα 32, γιατί τα 32 δεν πάνε στους εργαζόμενους, στις τράπεζες θα πάνε. Είναι ποτέ δυνατόν να μην τα δώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν από τώρα. Άλλωστε ο γερμανικός τύπος από την αρχή μέχρι το τέλος λέει έχει κρυθεί η ιστορία. Απλά πώς εκβιάζουν ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, αφού λοιπόν παθούν τα μέτρα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα ξανάρθουν και θα διαπιστώσουν το εξής απλό. Αυτό που συγκεντρώνει πολύ έντονα στον κόσμο. Ότι έχει ένα έλλειμμα άλλο 20 δισεκατομμύρια η χώρα για το επόμενο, δίχρονο. Και οπότε πώς μπαίνεις ξανά στο Λούκι να σου πάρει και όλα τα υπόλοιπα. Θα έχουν βάλει και τις ρήτρες αυτές απόκλησης από τους στόχους. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Για να καταλάβετε, μόλι σήμερα ανακοινώθηκε ότι το ελληνικό δημόσιο χρωστάει 7,9 δισεκατομμύρια σε ληξιπρόθεσμες ομοφυλές. Όσοι από εδώ έχουν σχέση με το δημόσιο καταλαβαίνουν τι σημαίνει ληξιπρόθεσμη ομοφυλή, με την έννοια ότι έχουν να πληρωθούν από τα Γιαννιού ανήμερα. Ποια χρονιά δεν ξέρω. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι 4,1 δισεκατομμύρια προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, που σημαίνει ότι αυτή είναι χρεοκοπημένη τελείως. Τελείως. Πόσους προβλέπει, πόσο προβλέπει από αυτό το χρέος, προσέξτε όμως, είναι πανέξυπνο το σύστημα. Φτιάχνω πρωτογενές πλεώνασμα, ή τέλος πάντων προσπαθώ να φτιάξω πρωτογενές πλεώνασμα, με τον εξής πρωτότυπο τρόπο. Σταματάω να πληρώνω αυτά που οφείλω. Ξέρω και εγώ να το κάνω. Δηλαδή, πόση φαντασία θέλει. Και πού σταματάω να πληρώνω. Εκεί που πιέζει η κοινωνία. Δηλαδή, στην υγεία, στην παιδεία, στο μελετητή των δημοσίων έργων, τον άνθρωπο δηλαδή που προσπαθεί να επιβιώσει στοιχειοδός. Δεν μιλάμε τώρα για τα κολυτάρια. Για αυτούς έχουμε βγάλει δεκάδες δισεκατομμύρια έξω. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, εάν όμως το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα έχει 4 δισεκατομμύρια μέσα χρέος, καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται πλέον. Απλούστατα το συντηρούν όσο θα το συντηρούν, όσο γουστάρουν και έχουν πολιτική επιλογή για να το συντηρήσουν, μέχρι ισότου. Ο μέσος Έλληνας έχει πλέον καταπέσει τόσο πολύ το ηθικό του, έχει βυθιστεί τόσο πολύ στη μιζέρια, ώστε πλέον να το αποκαλύψει και το μυστικό. Ξέρεις, δεν έχουμε να σου πληρώσουμε και τα 200 ευρώ που σου έχουν μείνει από τη σύνταξη. Έτσι αλλιώς ο μισθός, καληνύχτα, αντίο σας, δεν έχει. Μάλιστα, μας λένε κιόλας, ξέρετε, έχετε ξεφύγει, λέει, από τους στόχους. Πώς έχουμε ξεφύγει από τους στόχους, όταν έχει υποστεί μόνο τον τελευταίο χρόνο ο μισθός, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη υποτίμηση που έχει, εσωτερική μάλιστα υποτίμηση που λέμε, που έχει υποστεί ποτέ χώρα στον πλανήτη. 25% έχασε ο μέσος μισθός τον τελευταίο χρόνο. 25%. Λοιπόν, είναι ποτέ δηλαδή, πόσο περισσότερο θα πάει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο εχθρό όλων. Γιατί αν δεν κινηθεί η κοινωνία, εάν δεν σηκώσει κεφάλι, εάν δεν καταλάβει τι πρέπει να κάνει, τελειώσαμε. Εγώ το φωνάζω βέβαια εδώ και καιρό, αλλά κάποτε πρέπει να το πάρω στα σοβαρά. Και δεν τελειώσαμε εμείς. Πάει στο καλό. Εντάξει, πόσο χρονών είμαστε, εντάξει. Τα παιδιά, οι γενιές που έρχονται από πίσω. Τι θα γίνει δηλαδή σε αυτήν την ιστορία. Τώρα λοιπόν έρχονται και ήρθαν τα νέα φορολογικά, τα εκαθαριστικά. Εμένα μου ήρθε τα μπλας. Λοιπόν, ναι, γιατί μου ήρθε 20.000 εφορία, έτσι. Με δεδομένο ότι η σύζυγός μου και εγώ δουλεύουμε αραιά και πού και πού. Λοιπόν, και σου ήρθε 20.000. Τεκμήρια τα γνωστά και τα λοιπά, χωρίς να υπολογίζουν το γεγονός ότι στην πολυτεχνική οικογένεια όλα αυτά τα στοιχειώδη, δηλαδή σιγά τα υπολογίζανε και πριν. Αλλά λέμε, τα στοιχειώδη. Στην ουσία σου αφαιρούν την τελευταία δυνατότητα επιβίωσης στην οικογένεια. Μόνο και μόνο για να σου πάρουν τι να σου πάρουν, την ακίνητη περιουσία και ό,τι μπορεί. Ε? Μπορεί να μην ακούει εδώ πέρα, ακούγεται χαμός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Δεν γίνεται και πιο κοντά να πάω, δεν μπορώ να το δακώσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η λογική των μέτρων, των φορολογικών μέτρων, είναι ακριβώς αυτή, να φέρει σε πλήρη απόγνωση τα νοικοκυριά.
ήδη έχουμε φαινόμενα τέτοιου κοινωνικού κανιβαλισμού, γιατί κοινωνικός κανιβαλισμός είναι αυτό το πράγμα, όταν ο άλλος το χωραφάκι που έχει πάει και το πουλάει για να πάει να πληρώσει τα 500 ευρώ στην εφορία. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, για τέτοια καταστροφή, ήδη στις εφορίες, όσοι από εσάς είστε εφοριακοί, το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, έχει έρθει ειδική εγκύκλειος για το τι ακίνητα παίρνουμε από το φορολογούμενο. Δεν τα θέλουμε όλα, αυτά που είναι εμπορικώς αξιοποιήσιμα άμεσα. Έτσι, γιατί θέλει να πουλήσει το παιδί. Το παιδί λέγεται Στουρνάρας και τα μεγάλα αφεντικά από πίσω και όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, άρα πρέπει άμεσα να απαντηθεί αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί έτσι αλλιώς τα επίσημα στοιχεία λένε το 60% των φορολογουμένων είναι αδυνατή να πληρώσει αυτό που του έχουν βάλει. Του χρόνου, με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα ζητήσουν τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Τόσο προβλέπουν να εισπράξουν και του χρόνου. Με μια διαφορά. Θα έχουμε υποστεί 8% κατά μέσο όρο μείωση στο εισόδημα. Άρα η μέση φορολογική επιβάρυνση θα έχει αυξηθεί αντίστοιχα 8% σε σχέση με το εισόδημα. Και αν τώρα δεν μπορείς, του χρόνου θα γίνει. Θα πάει να πουλήσεις κανένα μέλος της οικογένειάς σου. Τι ακριβώς. Σήμερα έμαθα μάλιστα ότι στη Δράμα έγινε μια πρωτότυπη κινητοποίηση όπου πολλοί τεχνοί, τρίτεχνοι, πήγαν και παραδώσαν τα παιδιά τους στην εφορία. Ο έφορας τρελάθηκε. Τι να τα κάνω. Πάρτα. Αφού δεν μπορούν να τα ζήσω, πάρτα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε σε... Εντάξει, πέρα από το κωμικο-τραγικό, αλλά εκεί θέλουν να μας καταλήξουν. Και επί τους ουσίες, δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή πέρα από το ζήτημα. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς μπλοκάρουμε αυτή την κρεατομηχανή. Και να την μπλοκάρουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και αυτή να μπλοκάρει, άρα να αρχίσει να καταραίει αυτό το πράγμα εσωτερικά, να δημιουργήσει τέτοιες δορμές ώστε να καταραίει, και δεύτερον, να δώσουμε τη δυνατότητα στο μέσο πολίτη να ξεφύγει από τη φοβία του. Γιατί το να του λες, έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες, κινήσεις, κόμματα, δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα που λένε δεν πληρώνω. Ναι, αλλά το δεν πληρώνω στην εφορία. Σημαίνει πήγε κόψε το λαιμό σου, πήγαινε στην εφορία και βρες με ποιο τρόπο θα πληρώσεις. Άρα η μάχη γίνεται ατομική. Δηλαδή, ο καθένας απέναντι στην εφορία. Και βεβαίως, ο μέσος πολίτης, λογικό είναι να αισθάνεται τελείως αδύναμος απέναντι στο πτέρας. Γιατί απέναντι τον λογοκράτος. Γι' αυτό σκεφτήκαμε έναν τρόπο, με μεγάλο ρίσκο, να το πούμε, αλλά από εκεί και πέρα, συγχωρείτε, εδώ δίνουμε μάχη επιβίωσης. Το ρίσκο είναι απολύτως λογικό. Να τη δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί. Έτσι ώστε να μην αφήσουμε τον καθένα. Και όχι στη βάση του ότι δεν έχω ρε παιδιά, λυπηθείτε με, δεν μπορώ να πληρώσω γιατί δεν έχω. Όχι. Έχω, δεν έχω, δεν πληρώνω ως δημοκρατικό μου δικαίωμα, γιατί δεν μπορεί να με εξοντώνεις. Γιατί πρώτα και κύρια προέχει επιβίωση της οικογένειας. Πρώτα και κύρια προέχει επιβίωση του πολίτη. Εκτός αν έχουμε ξαναγυρίσει στη βεοδαρχία. Ο ποδουλοπάρικος ήταν υπό την ιδιοκτησία ή τον άμεσο έλεγχο του άρχοντα και τελειώνανε εκεί πέρα τα ιστορίες. Αυτό είναι ακριβώς η φιλοσοφία πίσω από το ζήτημα που θα αναλυθεί από τους ειδικούς αμέσως μετά για το ποια πρωτοβουλία παίρνουμε. Η φιλοσοφία της είναι αυτή. Όλοι μαζί να μπλοκάρουμε το σύστημα χρησιμοποιώντας την ομολογία και τους νόμους του ελληνικού κράτους και τον ομολογείο των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, που μια μερίδα δικαστών πραγματικά δίνει εξέχουσα δουλειά, κάνει εξέχουσα δουλειά αυτή την εποχή, που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά για όσους αυτούς που έχουν εμπλακεί το ξέρουν, γιατί παίρνουν αποφάσεις εξαιρετικά θετικές, και στη βάση αυτή να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε την κρεατομηχανή ή την μπουλντόζα που έρχεται κατά πάνω και ισοβεδώνει τα πάντα. Και στη βάση αυτή να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Εμείς δεν θέλουμε να σπείρουμε τις ευθεστήσεις ή αυταπάτες. Θα πάμε στα δικαστήρια και θα λύσουμε το θέμα. Όχι. Πολιτικά θα λυθεί το θέμα. Απλά με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, βοηθάμε στον κόσμο να αναπνεύσει. Να του δώσεις τη δυνατότητα να αναπνεύσει. Δεύτερον, να μάθει να ασκεί τα δικαιώματά του, τα οποία είναι αναπαλωτρίωτα. Και τρίτον, να πάρει την αναγκαία έμεση αδρεναλίνης,
ώστε να δώσει την τελική μάχη ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και η τελική μάχη δίνεται με έναν τρόπο, με γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να εκπαιδεύσουμε αυτό. Το ΕΠΑΜ πήρε την απόφαση να σηκώσει αυτή την πρωτοβουλία με όλα τα ρίσκα και ό,τι σημαίνει για το ίδιο ενδεχομένως ή με συνέπειες για το ίδιο. Γι' αυτό σηκώνουμε το ζήτημα και δεν το αφήνουμε, ας πούμε, σε πρωτοβουλίες πολιτών κτλ. Ώστε να μην μπορεί να χτυπηθεί εύκολα, όσο εύκολα μπορεί να χτυπηθεί με αντίπεινα από το κράτος μια πρωτοβουλία πολιτών, να μην μπορεί να χτυπηθεί ή τέλος πάντων να πάρουμε τα ρίσκα μας, αλλά πάρουμε τα ρίσκα μας ως μέτωπο όπως ακριβώς ιδρυθήκαμε και για το σκοπό αυτόν άλλωστε ιδρυθήκαμε. Σε μια μετοπική σύγκρουση με το κράτος, έτσι να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο πραγματικά να σηκώσει το ανάστημά του ενάντια του. Ενάντια σε αυτό το κράτος. Και να τον μπλοκάρει. Να τον μπλοκάρει κυριολεκτικά. Γιατί αν αυτό που σας αναλύσει ο συναγωνιστής ο Μάριος, που θα ακολουθήσει μετά από μένα, αν καταλάβετε τη λογική του, πραγματικά θα καταλάβετε τη δυνατότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή να μπλοκάρουμε ολόκληρο τον δημοσιονομικό μηχανισμό. Και αν το μπλοκάρουμε αυτό, τι ακριβώς θα κάνουμε. Καταραίει ολόκληρο το καθεστώς. Ολόκληρο το καθεστώς. Γιατί τι βασίζεται. Στο τρόμο, στη δυνατότητα να διαλύει και να ισοπεδώνει. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τον τρόπο δηλαδή που αντιμετωπίζει τα χαράτσια θα αναλύσει ο συναγωνιστής ο Φάνης σχετικά με αυτά. Θα σηκώσουμε ζήτημα και απέναντι στις τράπεζες. Κάνε ένα μοιραίο λάθος οι τράπεζες. Μέσα στην αντιφαγία τους, οι εγχώριες τράπεζες. Ποιο, το τιτλοποιήσανε το σύνολο των δανείων. Και άρα μας δώσανε μια εξαιρετική ευκαιρία να τσακίσουμε το τραπεζικό σύστημα όλοι μαζί. Ακολουθώντας τέτοιες τακτικές. Κάνανε ακριβώς αυτό το λάθος που δεν θα πρέπει να κάνουν. Γιατί αυτοί πιστεύουν κράτος εν κράτη. Είμαστε, την κυβέρνηση από πίσω έχουμε, δεν τρέχει τίποτα, ποιο να φοβόμαστε. Θα τους μάθουμε εμείς. Τους πρέπει να φοβούνται. Και από εκεί πέρα, ο στόχος μας είναι να μην υπάρξει ούτε γειτονιά, ούτε πλατεία, ούτε πόλη, ούτε χωριό που να μην φτάσει αυτό το μήνυμα, τη δυνατότητα στράτευσης μέσω αυτής της πρωτοβουλίας ή μέσω αυτών των πρωτοβουλειών όλου του κόσμου, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ κοντά στον βαθμό που κατακτάμε τη δυνατότητα η πρωτοβουλία αυτή να φτάσει μέχρι τέλους. Και για να μην λέμε τώρα, εντάξει, εγώ έβαλα το γενικό πλαίσιο, να το συζητήσουμε άλλωστε ευρύτερα, και για να μην χάνουμε χρόνο, εγώ καλώ στο βήμα τον Μάριο το Μαρινάκο, το συναγωνιστή, να σας εξηγήσει ποια είναι η πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Δεν έχουμε γνωριστεί με τους περισσότερους από εσάς, άλλωστε δεν συνηθίζω να μιλάω σε ακροατήρια πολιτικά, συνήθως μιλάω στα ακροατήρια τα δικαστικά. Λέγομαι Μάριος Μαρινάκος, είμαι δικηγόρος από την Κόρινθο ορμόμενος και δεν ήσαμε εδώ. Δεν ήσαμε ως πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπος μιας ομάδας νομικών του ΕΠΑΜ, μεταξύ των οποίων είναι οι κύριοι Βλάχος και Κοινοσιάτης, αξιότιμοι συναδελφοί μου. Η σειρά με την οποία του αναφέρω είναι η αλφαβητική σειρά του επωνύμου του. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση δηλαδή να διακρίνω πρώτο και δεύτερο μεταξύ αυτών. Και θέλω να σας μιλήσω για αυτό το ερώτημα το οποίο μας θέτεται κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στα γραφεία μας. Το ερώτημα επί της ουσίας έχει να κάνει με το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Κάτσαμε λοιπόν εμείς οι τρεις και σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορεί ένας δικηγόρος να κάνει για να μην σας απολυλογώ είναι να να χρησιμοποιήσει τα τρία όπλα που έχει, που είναι η γνώση του, ο λόγος του και η ικανότητά του προς το δικολογήν, δηλαδή η ικανότητά του να στέκεται και να μιλάει και να ακούγεται σε ένα οποιοδήποτε δικαστήριο. Αλλά εδώ δεν είχαμε να κάνουμε μόνο με τα δικά μας όπλα, είχαμε να κάνουμε με τα προβλήματα του λαού, με τα προβλήματα της κοινωνίας. Και συγκεκριμένα, εν προκειμένου, έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα, το οποίο είναι σαν λερναία ύδρα. Αν κερδίζουμε μία μάχη απέναντι στο ΕΕΤΙΔΕ, τότε μας ξεφυτρώνουν δύο νέοι φόροι. Και αυτό γίνεται μετά από 6 μήνες. Αν κερδίζουμε μία μάχη απέναντι στις ΕΟΣ, τότε θα μας ξεφυτρώσουν νέα μέτρα. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να προσβάλλουμε τη βάση του μηχανισμού εισπράξης του ελληνικού δημοσίου στη βάση. Δηλαδή να προσβάλλουμε όλο το φοροεισπρακτικό σύστημα. Και όλο το φοροεισπρακτικό σύστημα πού στηρίζεται ακριβώς. Στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι μας καλούμεθα να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις και εκ των υστέρων αντίστοιχα με τη δήλωση που έχει υποβάλει ο καθένας μας λαμβάνουμε ένα καθαριστικό. Είπαμε λοιπόν ότι
θα έπρεπε να προσβάλλουμε είτε τη φορολογική δήλωση εκάστοτε εξημών, είτε το εκαθαριστικό του. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν καταλήξαμε ότι ίσως να αξίζει είτε ως απόπειρα νομικού ακτιβισμού, γιατί υπάρχουν συνάδελφοί μου οι οποίοι δεν αποδέχονται αυτές τις σκέψεις βεβαίως, αλλά είτε ως ένα ενδεχόμενο που μπορεί να ευδοκιμήσει να ασκήσουμε μία αγωγή ομαδική, εντός εισαγωγικών το ομαδική, γιατί η έννοια της ομαδικής αγωγής δεν απαντάται σε όλες τις μορφές των αγωγών, αλλά το λέμε ως ομαδική για να το καταλαβαίνετε όλοι, μία συλλογική τέλος πάντων αγωγή, όλων όσοι παρέλαβαν τα εκαθαριστικά τους από την εφορία και αυτά τα εκαθαριστικά φέρονται είτε χρεωστικά, δηλαδή σας καλούν να πληρώσετε, είτε φέρονται ως εκαθαριστικά επιστροφής φόρου, πλην όμως εκεί έχουν συμψηφιστεί διάφοροι άλλοι φόροι μέσα όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης, το ενιαίο τέλος των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, το χαράτσι, το περίφημο κτλ. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν το εκαθαριστικό της εφορίας να είναι πλαστό? Ναι, είναι. Και είναι για την εξής απλή λογική. Με βάση την 599 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 599-2012, η Ειρηνοδίκης, την οποία τιμώ και το λέω και δημοσίως, η κυρία Σταυρούλα Κουτρουβίδα, είχε το θάρρος που δεν είχαν ούτε οι σύμβουλοι της επικράτειας ούτε οι αρεοπαγίτες και έκρινε αντισυνταγματικό το μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς αυτού νόμους. Συνακόλουθα η κυρία αυτή έκρινε επίσης ως αντισυνταγματικούς τους νόμους αυτούς οι οποίοι επικαλούνται ψευδεπίγραφα, όπως αναφέρει στην απόφασή της, τους λόγους της δημοσιονομικής εξυγίανσης ή της αποτροπής πτώχευσης της χώρας, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους ψηφίζονται όλα αυτά τα νομοσχέδια. Ένα από τα νομοσχέδια αυτά τα οποία ψηφίστηκαν είναι και το φορολογικό νομοσχέδιο, ακριβώς με αυτή την αιτιολογία, ότι δηλαδή μας επιβάλλουν έκτακτες εισφορές, φόρους και κάθε είδους χαράτσι, προκειμένου να μπορέσουν να αποτρέψουν τη χρεοκοπία της χώρας. Συνεπώς, ήδη από τις αιτιολογικές εκθέσεις του φορολογικού νομοσχεδίου, αλλά και ήδη από το νομολογημένο αντισυνταγματικό πλαίσιο του μνημονίου, η φορολογία την οποία καλείστε να πληρώσετε είναι παράνομη ως αντισυνταγματική. Επομένως, το εκαθαριστικό που λαμβάνει ο καθένας στα χέρια σας δεν έχει νόμιμη βάση. Είναι αβάσιμο. Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος, αν προσέξετε, έχει πάντα μια μηχανογραφημένη υπογραφή πάνω στο εκαθαριστικό που λάβατε, υπογράφει ένα έγγραφο το οποίο βεβαιώνει ψευδή, αντισυνταγματικά και αναλυθεί γεγονότα. Αναλυθεί πραγματικά περιστατικά. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα, τότε με βάση το 242 του ποινικού κώδικα, εάν το ποσό αυτό υπερβεί τις 120.000 ευρώ, τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου διώκεται για κακουργηματική νόθευση εγγράφου. Γιατί αποπειράται να προσχωρήσει στο ελληνικό δημόσιο αντίστοιχο περιουσιακό όφελος με τη βλάβη του δική σας. Αυτή λοιπόν την τρελή σκέψη είχαμε εμείς οι τρεις δικηγόροι, την υποβάλαμε στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ, την πολιτική γραμματεία τη συζήτησε επί μακρό. Και στο τέλος ήρθε η κρίσιμη ερώτηση την οποία μας έκαναν: με τι πιθανότητες μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη? Μην γελιάστε, οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Μοντεσκιέ, δεν υπάρχει χειρότερη τυραννία από αυτή η οποία επιβάλλεται υπό τη σκιά των νόμων και τα προσχήματα της δικαιοσύνης. Και στην Ελλάδα, δικαιοσύνη, τουλάχιστον από τα ανώτατα δικαστήρια, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και επωνύμως ενώπιόν σας, δεν υπάρχει. Είναι χειραγωγούμενο και το ΣΤΕ και ο Άριος Παύλος. Αλλά εφόσον. Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το είπε και ο πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και τέως πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το έχει δηλώσει και δημοσίως, δηλαδή ότι η δικαιοσύνη δέχεται παρεμβάσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε μια μάχη. Με τι πιθανότητες? Με πιθανότητες 1% να πετύχουμε. Αλλά και πάλι μην γελιέστε, 1% για μας είναι πολύ. Γιατί είμαστε λίγοι, αλλά κάνουμε για χιλιάδες. Και δίνουμε μάχη μέχρι σε σκάτων, τη δίνουμε με όρους οι οποίοι μας επιβεβαιώνουν κάθε μέρα που περνά. Όπως όταν πέρσι τον Νοέμβρη ξεκινήσαμε να λέμε ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό, κερδίσαμε τη μάχη να μην μπορεί να διακοπεί το ρεύμα. Εκ των υστέρων είπαμε ότι το PSI είναι προβληματικό και θα οδηγήσει σε εσωτερική πτώχευση και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνά. Και έτσι τώρα σας λέμε ότι με μια αγωγή πλαστότητας μπορούμε ενδεχομένως να ακυρώσουμε, εάν βρούμε τους δικαστές που θα έχουν την ανδροπρέπεια και το ανάλογο ηθικό σθένος, να ακυρώσουμε το σύνολο των εκαθαριστικών που σας έχουν αποσταλεί. Αυτό σημαίνει ότι αύριο ο εισπρακτικός μηχανισμός του ελληνικού δημοσίου έχει παραλύσει. Όλα τα μεσοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στρατηγικής, όλοι οι φόροι οι οποίοι σας έχουν επιβληθεί, οτιδήποτε καλείστε να πληρώσετε σε αυτό το κράτος, σε αυτό το δίθεν κράτος, αν θέλετε να άποψη μου πλέον είναι επίσημα προτεκτοράτο, όλα αυτά είναι παράνομα. Και μάλιστα για να έχουμε ταχύτητα
στην επίσκεψη και στην επίτευξη του στόχου αυτού, είπαμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ενδεχομένως με τη διαδικασία και των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα απαγορευτεί στο Υπουργείο Οικονομικών οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του φορολογούμενου, εκάστου φορολογούμενου από αυτούς οι οποίοι θα προσφύγουν με αυτή την αγωγή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολος και ξέρουμε ότι απέναντί μας θα βρούμε και κλειστά αυτιά από την πλευρά των δικαστών και πολλές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με το 1% και ξεκινάμε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε για το αυτονόητο. Ότι στην Ελλάδα, να πείσουμε δηλαδή ότι στην Ελλάδα έχει καταληθεί το Σύνταγμα, έχουν καταληθεί όλα τα πρώτα άρθρα του Συντάγματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε 3.000 αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια αλλαίων μνημονίου. Έχει καταληθεί η αρχή της αξιοπρέπειας. Άνθρωποι εξαθλειώνονται κάθε μέρα και ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται τραγικά. Έχουμε την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της ιστορίας, από την οποία έξοδο δεν θα δείτε παρά μόνο το 2042, και αν μέχρι τότε δεν έχουν φροντίσει να σας επιβάλλουν ένα νέο μνημόνιο, γιατί τότε λύγει το PSI. Και μην ακούτε την Δέμη και τον Πρετεντέρη που λένε ότι περνάμε σε ανάπτυξη από το 2013. Σε κάθε περίπτωση, εάν καταφέρουμε να πείσουμε λοιπόν για το δίκαιο μας, το οποίο το γνωρίζουμε, είναι αυτονόητο, το ζείτε, είναι η καθημερινότητά σας. Είναι η αδικία που υφίσταστε στη ζωή σας και στη τσέπη σας, τότε σε αυτή την περίπτωση το ΕΠΑΜ του περίπου 1% θα έχει καταφέρει αυτό που δεν κατάφεραν οι συστημικές αντιπολιτεύσεις αλλά και οι συμπολιτεύσεις των πολλών της 100 με τα πολλά εκατομμύρια του κρατικού προϋπολογισμού που λαμβάνουν ως επιχορηγήσεις. Θα έχει καταφέρει να είναι αυτός ο πολιτικός φορέας, ο οποίος θα βάλει πλάτη και θα στηρίξει κάθε Έλληνα φορολογούμενο στην προσπάθειά του να διαφύγει από μια παράνομη και αντισυνταγματική μέγενη που τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Και αυτό που σας λέω δεν είναι γενικότητα. Αν θέλετε να το περάσουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, και έτσι να κλείσω, γιατί δεν μου αρέσει να σας κουράσω, θα θεωρείτε ότι κινδυνολογώ ασύστολα λέγοντάς ότι στόχος είναι εκείνη η περιουσία σας. Το ίδιο και ο Δημήτρης ο Καζάκης πιθανότατα θα νομίζετε ότι είναι απλά ένας κινδυνολόγος ο οποίος θέλει να σας εισπυρώσει. Δεν είναι. Στην πραγματικότητα απλά θέλει να σας ενημερώσει ο άνθρωπος και το ίδιο θα κάνω και εγώ. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του πόσο στόχος είναι η ακίνητη περιουσία σας, θα σας πω ότι επίκειται ή τουλάχιστον συζητείτε, εδώ, από τον Απρίλιο βέβαια, μία τροποποίηση του περίφημου νόμου Κατσέλη. Το μόνο καλό το οποίο έγινε μέσα στα χρόνια της κρίσης είναι αυτός ο νόμος Κατσέλη. Ένα πακέτο μέτρων λοιπόν τα οποία προτείνονται είναι, λέει, η επιμήκυνση στα 99 έτη της αποπληρωμής του δανείου. Εάν υπολογίσετε τι σημαίνει η επιμήκυνση ενός 20ετούς δανείου στα 99 έτη, θα δείτε ότι καλύπτεται το κεφάλαιο το οποίο δανειοδοτηθήκατε περίπου 4 φορές. Αυτό σημαίνει ότι 3 γενναίες ανθρώπων θα πληρώνουν για ένα σπίτι. Θα πληρώνετε εσείς, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε το σπίτι σας. Αν έχετε πάρει 100.000, θα πληρώσετε 400. Και ταυτόχρονα, κανένας δεν μίλησε για μείωση του επιτοκίου. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε υποτίθεται ένα σχέδιο νόμου με το οποίο μιλάει για εξορθολογισμό του επιτοκίου. Να σας πω ένα μυστικό. Έχει κριθεί παράνομη κάθε υπέρβαση του νόμιμου επιτοκίου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 6,75%. Και κρίθηκε παράνομη από το 2001 με την υπαριθμό 1219 του 2001, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα γνωρίζει. Τα γνωρίζει. Απλά θέλει να νομιμοποιήσει την τραπεζική αυθαιρεσία. Μέσα στα μέτρα αυτά που προτάθηκαν και τα οποία σας παρουσιάζονται πάρα πολύ ελκυστικά, σας είπαν επίσης για βρετανικό μοντέλο. Ξέρετε τι είναι το βρετανικό μοντέλο. Βρετανικό μοντέλο είναι το μοντέλο στο οποίο χάνεται την κυριότητα. Πέρυσι το καλοκαίρι φρόντισαν με ένα νόμο να περάσουν το δικαίωμα της επιφανίας. Το αναλύαμε πέρυσι με τον Δημήτρη τον Καζάκη και λέγαμε ότι το δικαίωμα της επιφανίας είναι ένα επικίνδυνο δικαίωμα, γιατί σας αφαιρεί την κυριότητα στο ακίνητο, σας αφαιρεί την κυριότητα στη γη. Σας δίνει μόνο το δικαίωμα της χρήσης. Ακριβώς αυτό είναι το βρετανικό μοντέλο λοιπόν. Είναι μόνο το δικαίωμα της χρήσης. Πληρώνεται για να αγοράζετε τη χρήση του ακινήτου. Συνήθως η διάρκεια της χρήσης είναι μέχρι 99 έτη. Μετά από τα 99 έτη το ακίνητο επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του, μα και βέβαια το ελληνικό δημόσιο. Και αν θέλετε να σας πω και το δεύτερο μοντέλο, γιατί τα λένε έτσι με μοντέλα, για να είναι πολύ ελκυστικά στον κόσμο, είναι το ισπανικό μοντέλο. Στο ισπανικό μοντέλο, ξέρετε τι γινόταν. Αγόραζε η τράπεζα το σπίτι στην ιδιοκτησία της, στο όνομά της. Και εκ των υστέρων ο δανειολήπτης έμπαινε μέσα ως μισθωτής, δηλαδή ως ενοικιαστής. Έπρεπε κάθε μήνα να πληρώνει τη δόση του δανείου του υπό μορφή ενοικίου. Εάν για παράδειγμα λοιπόν κάποιος είχε συνάψει ένα δάνειο 20 ετών και στα 10 χρόνια του παρουσιαζόταν αδυναμία καταβολής, τότε η τράπεζα τον έξωνε. Έχανε τα 10 χρόνια που είχε καταβάλει μέχρι τότε. Και το άλλο μυστικό. Του ζητούσε η τράπεζα να καταβάλει και τα υπόλοιπα 10 χρόνια. Έχανε και το σπίτι, εξοφλεί και το δάνειο. Αυτές είναι οι ωραίες νομοθετικές ρυθμίσεις, λοιπόν, οι οποίες προωθούνται ως αλλαγές στο νόμο Κατσέλη.
Μετά γίνεται υποχρεωτική έξωση, βέβαια, στο sale and lease back. Αυτή η σύμβαση που σας λένε στο ισπανικό μοντέλο, νομικά λέγεται sale and lease back. Ίσως να την είχατε ακούσει στην εποχή του Αλογοσκούφη, που προσπαθούσε να μας πείσει ότι θα πουλήσουμε όλα τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου και εκ των υστέρων θα τα εκμισθώνουμε, γιατί αυτό είναι καλό για την εθνική οικονομία. Το παρουσίαζε ως αναπτυξιακή προοπτική ο τότε τσάρος της οικονομίας. Αυτό το ίδιο ακριβώς πάνε τώρα να εφαρμόσουν ως νομοθετική επιταγή μέσα από το νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, να αγοράζουν οι τράπεζες τα σπίτια και εκ των υστέρων εσείς να είστε μισθωτές. Αν αποπληρώσετε ποτέ, έχει καλώς. Αν δεν αποπληρώσετε, τι να κάνουμε, χάσατε. Θα αποπληρώσετε πάντως το δάνειο. Ό,τι και να γίνει. Αυτό το οποίο θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία σας, οι απαιτήσεις σας, το σύνολο των ενόμων δικαιωμάτων σας, όπως πολύ ωραία είχε αναφερθεί κατά την ηλετή παράδοση της παραλαβής στη Βουλή προς τον κύριο Παπούλια, θα τεθούν σε αμφισβήτηση και ήδη τίθεται. Παραβιάζονται στην Ελλάδα το Σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, και την ίδια ώρα δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, να σηκώσει έστω ένα συστημικό όπλο, όπως είναι το όπλο της δικαιοσύνης. Είπαμε στο ΕΠΑΜ ότι δεν θα καταλήψουμε την τρίτη συνταγματική εξουσία που είναι η δικαιοσύνη και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους, ακόμα και αν τη χάσουμε. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα την ξαναδώσουμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να την κερδίσουμε. Γιατί όταν έχουμε δίκιο. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε δίκιο, ξέρουμε ότι ξεκινάμε ως 1%. Αλλά με τις μάχες, σε λίγο καιρό, θα είμαστε και κοινωνικοί και πολιτικοί και Θεού θέλοντος και εκλογική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας. Είναι λιγάκι άχαρο να μιλάς σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει τη βολή τους και τον καναπέ τους και έχουν βγει μπροστά όταν στα μάτια ολονών φαίνεται η αγωνία για το αύριο και η αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Ο σκοπός μου δεν είναι να κάνουμε ένα φορολογικό ή, αν το θέλετε, λεπτομεριακό σεμινάριο, αλλά είναι να δείξουμε την αναργησία του κράτους. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα και ο κύριος Μαρινάκος απέδωσε και τιμή στην κυρία Κουτρουβίδα. Νομίζω ούτε ο κύριος Μαρινάκος, αλλά ούτε και εσείς οι παριστάμενοι, θα δούμε την κυρία Κουτρουβίδα πρωθυπουργό, όπως είδαμε τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος έβγαλε την απόφαση της Ολομελίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ότι το χαράτσι είναι συνταγματικό. Ο τρόπος εισπραξής του δεν ήταν συνταγματικό. Δηλαδή, ο τρόπος εισπραξής μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και αν δείτε και αναλύσετε την τακτική αυτή, αυτός που το σκέφτηκε πρέπει να έχει πολύ πορωμένο αλλά και έξυπνο μυαλό. Γιατί χτύπησε εκεί που οι Έλληνες, συγκριτικά με όλη την Ευρώπη, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Οι Έλληνες έχουμε ιδιοκτησία επί ποσοστού πληθυσμού γύρω στο 90%, αν δεν με απατάει η μνήμη. Επομένως, λοιπόν, χτύπησαν στην ιδιοκτησία μας. Η δε ιδιοκτησία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για να αποκτηθεί, πέρα από το μόχθο, τον κόπο, τις διπλές και τις τριπλές δουλειές που θέλουν από όλους εσάς τους ανθρώπους, τους νοικοκυρέους, του μόχθου και του αγώνα, πληρώνεται και φόρος. Ο φόρος μεταβίβαση των ακινήτων, ο φόρος στα συμβολιογραφικά έξοδα, ο φόρος της ακινήτου περιουσίας. Και ξαφνικά, εκεί που η Ελλάδα είχε ιδιοκτησία, πού θα τη χτυπήσουμε, εκεί που θα πονέσει περισσότερο. Και εκεί που θα επιπέσει επί δικαίων και αδίκων. Επομένως, λοιπόν, εφευρέθηκε το ΕΕΤΙΔΕ. Μεγάλα τα ακρονίμια, αλλά απλά το λέμε χαράτσι. Έκτακτος ειδικός φόρος ηλεκτροδοτουμένων επιφανειών. Πού αποσκοπεί αυτό? Αποσκοπεί στο κράτος οριζόντια να μαζέψει χρήματα για να τα κάνει τι? Να φτιάξει την παιδεία, την περίθαλψη, την υγεία, να πληρώσει τις συντάξεις. Τι να κάνει τέλος πάντων με αυτά τα χρήματα τα έκτακτα το κράτος? Απλούστατα να πληρώσει τους δανειστές που φρόντισε από το
πρωτεύων γεγονός, η πρωτεύουσα αρχή της καταστροφής της Ελλάδος έχει ξεκινήσει από το Μάιο του 2010 με το περίφημο μνημόνιο νούμερο 1, όταν καταργήθηκε καταργήθηκε απόλυτα και αμετάκλητα η κυριαρχία στον ελληνικό χώρο και στους Έλληνες. Αμετάκλητα. Και εδώ όλοι μας το έχουμε σαν θεωρητικό γεγονός, το αντιλαμβανόμαστε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά τελικά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν χωράνε όλα αυτά που ακούσατε και υπόθηκαν στο μυαλό μας. Είναι τόσο μεγάλα τα τερατουργήματα τα οποία συμβαίνουν, που τελικά και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι δεν είμαστε οι συνηθισμένοι άνθρωποι, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον έχουμε κριτικό πνεύμα και διαμαρτυρόμαστε, δεν το χωράει ο νους μας το τι συμβαίνει καθημερινά και το τι συμβαίνει και πώς εκπίπτει μέρα με τη μέρα, όχι προς το καλύτερο, η ζωή μας. Ακούτε για μέτρα 11,5, 12,5, 13,5 δις και ντρέπονται να πούνε ότι είναι μέτρα φορολογικά τα οποία θα πάρουν εισόδημα από τους Έλληνες πολίτες. Και ακούτε στις τηλεοράσεις την έκφραση, το πακέτο λέει των 11,5 δις. Τι πακέτο αυτό? Έχει σημασία το όργανο του βιασμού? Πόσους, με συγχωρείτε, πόντους είναι, αν είναι 11,5, 12,5 ή 13. Αυτά λοιπόν τα χρήματα τα οποία ζητάνε είναι για την ικανοποίηση αποκλειστικά των δανειστών και όχι για την πρόοδο, για την πρόοδο του ελληνικού λαού. Και αναλογιστείτε όλοι τα πρώτα άρθρα του Συντάγματος ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ του λαού και του έθνους. Συγγνώμη, αυτό λέει το Σύνταγμα. Συγγνώμη, αυτό δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται. Δηλαδή, το θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος παραβιάζεται καθημερινά. Βγήκε λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ως προς το δεύτερο σκέλος είπε ότι απαγορεύεται και είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να συνεισπράτεται το τέλος, το χαράτσι, δηλαδή το τέλος επί των ηλεκτροδοτημένων επιφανειών, να συνεισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν στα παλιότερα των υποδημάτων τους η κυβέρνηση το έγραψε. Φυσικά ενεργώντας κατ' εντολήν, διότι στην αρχή υπήρξαν, αν διαβάζετε και τα δημοσιεύματα, λίγοι παλιμπερισμοί αν θα το πάνε απευθείας στις εφορίες ή αν θα το βάλουν ξανά στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και τελικά με εντολή της Τρόικας ενσωματώθηκε πάλι σε 5 δόσεις για το έτος το οποίο διανύουμε μέσα στους λογαριασμούς του ΔΕΗ και μάλιστα πολύ πρόσφατα στις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου βγήκε και μία εγκύκλιος η οποία είναι εντελώς παραπλανητική και σας εφιστώ την προσοχή όλων σας, η οποία λέει ότι αν δεν επιθυμείτε, βλέπετε το κράτος μπορεί να δείξει και φιλεσπαχνία εδώ, πληρώστε 50 ευρώ στην εφορία, δηλώστε τα στοιχεία σας και από εκεί πέρα θα σας κανονίσουμε εμείς ανεφορία όπως πρέπει και όπως ο νόμος ορίζει. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει απολύτως κανείς. Εξακολουθεί λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ορίσει και έχει πει ότι η ίσπραξη του χαρασιού μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ είναι απαράδεκτη, είναι αντισυνταγματική. Η κυβέρνηση, στα παλιά της τα παπούτσια, μόνο με μία απλή εγκύκλιο. Δικηγόρος δεν είμαι, αλλά στα 10 βασικά κομμάτια που έμαθα στη σχολή μου όταν σπούδαζα, όσον αφορά το δημόσιο και το αστικό δίκαιο, νόμος υπάρχει αυτός τον οποίο ψηφίζει η Βουλή, νόμος είναι και η υπουργική απόφαση την οποία πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, νόμος δεν γίνεται με εγκύκλιο. Δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών και η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετεί με εγκυκλίους. Αυτό το φαινόμενο τον τελευταίο καιρό αυξάνει. Είναι η σχετική εγκύκλιος του Σεπτεμβρίου, η οποία υποχρεώνει και δίνει οδηγίες για το χειρισμό του χαρασιού. Επομένως, εμείς όλοι πρέπει να γίνουμε κοινωνοί και στις ατομικές πληρωμένες όπως στη ΔΕΗ, αλλά και προς τους γνωστούς μας και τους φίλους μας. Πρέπει να πιέσουμε σε μαζικές οργανώσεις και συλλόγους, όπως παραδείγματος χάρη στο παρελθόν οι Δήμοι είχαν πάρει πρωτοβουλία και μαζεύανε αιτήσεις για να πληρώσουν μόνο το ένα μέρος, δηλαδή μόνο του λογαριασμού του ρεύματος και όχι το λογαριασμό του χαρατσιού. Έτσι πρέπει να δράσουν. Απλά, λιτά και καθαρά. Είτε στο ATM πληρώνοντας μόνο την αξία του ρεύματος, είτε
μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών του Ιντερνετ, πληρώνοντας πάλι μόνο την αξία του ρεύματος, δηλαδή την κατανάλωση η οποία μας αναλογεί κτλ. Και να σας υπενθυμίσω, γιατί αυτό το ξεχνάμε συνέχεια, το ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Και να σας υπενθυμίσω ότι οι εντολές τις οποίες έχει η ΔΕΗ είναι: δεν πλήρωσες, κύριε, τον πρώτο λογαριασμό σου, παίρνεις την ειδοποίηση στο δεύτερο. Δεύτερη προθεσμία, δεν το εξόπλισες μέχρι την προθεσμία που λέει, σου κόβουμε το ρεύμα. Χωρίς να εξετάζεται αν αυτός ο άνθρωπος που δεν πλήρωσε το ρεύμα, γιατί δεν το πλήρωσε. Πόσοι άνθρωποι μένουν σε αυτή την κατοικία, τι ανάγκες έχουν. Έχουν εργασία, δεν έχουν εργασία. Η ΔΕΗ δεν ενδιαφέρεται. Και για να μην λερώσει τα όμορφα της χέρια, βάζει και υπεργολάβους, οι οποίοι γυρνάνε με ένα μηχανάκι στις γειτονιές και έχουν τη λίστα των ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσει το ρεύμα και τους το κόβουν. Εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία είναι να πούμε το ρεύμα σε όλες τις συνθήκες, σε όλες τις στα ευνομούμενα κράτη του κόσμου θεωρείται κοινωνικό αγαθό. Αυτό και μόνο ο λόγος αρκεί για να πούμε ότι δεν πρέπει να εισπράττεται οποιοδήποτε φόρος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Τελεία και παύλα. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Είναι κοινωνικό αγαθό. Και δεν μπορούμε να φτάσει στο σημείο να πάει η ΔΕΗ να κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα από οικογένειες, από παιδιά, χωρίς να εξετάζει το τι βρίσκεται σε κάθε κατοικία μέσα. Επίσης, σε αυτό το θέμα, και νομίζω ότι εδώ το ΕΠΑΜ μπορεί να βοηθήσει, ο βασικότερος παράγοντας, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε οποιοδήποτε θέμα συζητήσαμε σήμερα, είναι η λεγόμενη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτή την αλληλεγγύη, την οποία έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε όλοι μεταξύ μας, ανεξαρτήτως κομματικών πεπιθήσεων, αντιλήψεων κτλ., βλέπουμε ότι η ζωή μας καταστρέφεται και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ο ένας με τον άλλον γινόμαστε αλληλέγγυοι. Αυτή λοιπόν η αλληλεγγύη στο θέμα της διακοπής, τυχόν διακοπής ρεύματος, το ΕΠΑΜ πρέπει να είναι άμεση. Ομάδες από το ΕΠΑΜ, ομάδες από κάθε γειτονιά να αποκαταστήσουν το ρεύμα το οποίο κόπηκε. Δεν είναι απολύτως τίποτα τεχνικό δύσκολο, δεν θέλει τεράστιες γνώσεις. Χρειάζεται πίστη και εμπιστοσύνη. Και όταν αυτό θα γίνει την πρώτη φορά, θα δείτε ότι θα νιώσετε και αγαλίαση, γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι παντελώς, μα παντελώς άδικο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας καλωσορίζω και εγώ. Θέλω να, πριν σας δώσω το λόγο σε ερωτήσεις για διευκρινήσεις, απορίες και απαντήσεις στους ειδικούς, θα σας πω με λίγα λόγια. Οι περισσότεροι από εσάς θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί ένα χαρτί από τη γραμματεία στην είσοδο, όπου σας λέει αρκετά αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συλλογική αγωγή. Για όσους ίσως δεν πρόλαβαν ή δεν πήραν, θα κάνω μια μικρή περίληψη. Προκειμένου να αποφύγουμε την ίδια ερώτηση. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλή. Χρειάζεστε δύο δικαιολογητικά. Για να συμμετάσχετε λοιπόν στο αίτημα αναγνώρισης πλαστότητας των απεσταλμένων χρεωστικών εκαθαριστικών. Λοιπόν, στο ΕΠΑΜ θα σας πω πού ακριβώς, το αργότερο έως τις 14 Οκτωβρίου, είναι δύο τα έγγραφα που θα πρέπει να αποστείλετε ή να παραδώσετε. Μία απλή φωτοτυπία του εκαθαριστικού σας, της εφορίας, και επίσης μια υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση που θα προμηθευτείτε από τη γραμματεία σήμερα ή όποιος δεν την έχει προμηθευτεί. Είναι πολύ απλό, θα μπει στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ στο www.epamhellas.gr και από εκεί θα μπορεί να κατεβάσει αυτή τη φόρμα. Αυτά τα δύο έγγραφα είναι που θα μπορείτε να προσκομίσετε έως τις 14 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, σφακτηρίας 23, στο κεραμικό, η πρόσβαση είναι και από το μετρό κεραμικός, το πρωί από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το απόγευμα. Επίσης, στα γραφεία του ΕΠΑΜ στον πυρήνα Ακρόπολης, Κύλης 5-7-9 στα Πετράλωνα, το απόγευμα 6-10 το βράδυ.
στα γραφεία ΕΠΑΜ Βορείου Τομέα Αθηνών Σαλαμίνος 36 στο Μαρούσι, πάλι τις απογευματινές ώρες 6 με 10 το βράδυ, στα γραφεία του Νοτίου Τομέα Αθηνών Λακωνίας 27 Άλιμος 5 με 8 το βράδυ και στα γραφεία του ΕΠΑΜ Νέα Σμύρνη Νικολάου Πλαστήρα 1-3 Νέα Σμύρνη το απόγευμα 5 με 8. Όπως σας είπα, μπορείτε είτε να το παραδώσετε οι ίδιοι, είτε να το αποστείλετε έτσι μέσω ταχυδρομείου ή κάποιου κούριερ, έως τις 14 Οκτωβρίου. Φυσικά όλο αυτό θα υπάρχει αναλυτικά στην ιστοσελίδα του epamkellas.gr. Λοιπόν, υπάρχει μικρόφωνο. Νομίζω ότι θα δοθεί μία προτεραιότητα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Όποιος θέλει να ρωτήσει, απλά να σηκώσει το χέρι του. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, επειδή είναι στη διαδρομή για να μην καθυστερούμε, να δώσω πρώτα σε μια κυρία που βλέπω εδώ μπροστά το λόγο. Με δυνατή φωνή ελπίζω όμως, για την πρώτη ερώτηση. Από το βιβλίο του Μητρακίου είμαστε αυτές οι αιτήσεις με την ημερομία και 14η αφορούν στην Ελλαδική ή είναι πανελλαδικά. Διότι μήπως πρέπει κατά νομό να γίνει ειδική συζήτηση για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους νομούς μας. Άρα, να το επαναλάβω λίγο, γιατί είμαι σίγουρη ότι ως κάτω μακριά θα τα άκουσα. Η ερώτηση λοιπόν που η φίλη μας βάζει είναι ότι επειδή υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία στις 14 Οκτωβρίου και τα γραφεία που δώσαμε είναι εδώ στην Αττική, αν αυτή η ημερομηνία αφορά μόνο όσους κατοικούν στην Αττική. Άρα τι πρέπει να γίνει ακριβώς για την περιφέρεια και τους υπόλοιπους νομούς, αν θα πρέπει από εκεί και πέρα στη συνέχεια να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί και να δούμε το θέμα. Μάρια, θες να απαντήσεις εσύ. Βάλαμε μια σύντομη προθεσμία, προκειμένου να μην ξεχυλώσει όλη η διαδικασία, να κινηθούμε γρήγορα και ή δυνατόν να προλάβουμε να πάρουμε την πρώτη προσωρινή διαταγή προτού καταλάβει το σύστημα τι του ήρθε. Δηλαδή, στόχος μας είναι να τους ευνηδιάσουμε με τα όπλα τα οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν εναντίον μας. Με τα δεδομένα της τεχνολογίας σήμερα, νομίζω ότι οι 10 μέρες που τάξαμε ως προθεσμία για τη συμμετοχή είναι αρκετές για όλη τη χώρα. Η συμμετοχή, όπως ακούσατε, μπορεί να δηλωθεί είτε ηλεκτρονικά, μέσω email, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του κινήματος, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, με την αποστολή των εγγράφων αυτών ταχυδρομικά. Νομίζω ότι 10 μέρες φτάνουν όλα τα έγγραφα από κάθε γωνιά της χώρας στα κεντρικά του ΕΠΑΜ. Θέλουμε απλά να είμαστε σύντομοι σε μια πολύ σφιχτή και γρήγορη διαδικασία που θα πάμε, θα εκμηδιάσουμε, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε και θα είναι μια τεράστια νίκη. Αν το καταφέρουμε. Λοιπόν, ξεκινάω από τις πρώτες σειρές, ο κύριος. Με συγχωρείτε να εξηγήσω. Η δίκη θα γίνει υποχρεωτικά στην Αθήνα. Δεν θα γίνει ανανομό. Και τούτο έχει να κάνει με την αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Στην αγωγή αυτή, για να σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά, κατονομάζουμε και κατηγορούμε ως πλαστογράφους άλλος, ως υπαίτιους της νοθείας των εγγράφων των εκαθαριστικών σας, τον Υπουργό Οικονομικών αυτή τη στιγμή, τον κύριο Στουρνάρα, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Οικονομικών. Επομένως, αφού οι κύριοι αυτοί κατοικοεδρεύουν λίγο πιο πέρα από το Σύνταγμα, το δικαστήριο θα γίνει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και εκεί είναι στόχος να τα χτυπήσουμε. Γι' αυτό το δικαστήριο θα γίνει εδώ, δηλαδή. Είναι η αρμοδιότητά του. Ορίστε. Πρόβλεψη τελεσιδικίας. Σε πρώτη φάση ασχολούμαστε με το θέμα προσωρινή διαταγή και αναστολή πληρωμής. Δηλαδή, όλοι όσοι θα δεχτούν να συνυποβάλλουν την αγωγή αυτή, να καλύπτονται από δικαστική διαταγή με την οποία δεν θα επιτρέπεται στο ελληνικό δημόσιο να επισπεύσει στην κινητή ή ακίνητη περιουσία τους μέχρι την εκδίκαση της τακτικής αγωγής, η οποία θα είναι το 2016-2017. Καταλαβαίνετε ότι αποστερούμε το ελληνικό δημόσιο από τη δυνατότητά του να στραφεί εναντίον σας, εάν και εφόσον βεβαίως το πετύχουμε. Κύριε, κάποιος ο οποίος είναι συνταξιούχος. Με τη σειρά όμως έχουμε δώσει το λόγο, θα δώσουμε και σε άλλους το λόγο. Δεν σας άκουσα. Γιατί δεν κοιτούμε τη σειρά. Χειροπέρα
Πόσο, πόσο μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία της εκδικάσεως. Όχι. Μέχρι πότε μπορεί να τελεσυνδικήσει η υπόθεση, οπότε δεν μπορεί να προβεί σε καταστρέψεις για να μέτρα. Αυτό, αν πάρουμε την προσωρινή διαταγή, τότε εγώ μπορούμε, όχι εγώ, η νομική, η ερώτηση που μας έθεσε είναι πόσο χρόνο, αν κερδίσουμε την προσωρινή διαταγή, πόσο χρόνο μπορούμε να τις καθυστερήσουμε στην εισπράξη. Και η απάντηση είναι επί της ουσίας όσο θέλουμε. Αν δεν την κερδίσουμε, θα επανυποβάλλουμε. Ναι, μισό λεπτό, με συγχωρείτε λίγο. Θα μιλήσετε όλοι και θα πείτε αυτά που θέλετε να διευκρινιστούν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε, σας παρακαλώ, γιατί έτσι θα γίνει, ξέρετε, όλοι θα μιλάνε, δεν θα ακουγόμαστε. Κρατήστε λίγο μια διαδικασία. Θα είχαμε τελειώσει για εσάς. Υπάρχουν πολλές απορίες. Λοιπόν. Ακούστε με, κύριε, δεν είναι πρόθεσή μας να αφήσουμε αναπάντητες ερωτήσεις. Νομίζω είμαστε σαφείς. Αν κερδίσουμε την προσωρινή διαταγή, εκ των υστέρων θα τους λιώσουμε στη ματέωση και στην αναβολή. Αν θέλετε, σας το πω διαφορετικά. Θα καλύπτεστε για άλλα 10 χρόνια. Πώς να σας το πω. Θα επανυποβάλλουμε, κύριε, αν δεν κερδίσουμε. Λοιπόν, λίγο ησυχία για να μπορούμε να ακουγόμαστε, επειδή υπάρχει και ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο κάτω στο κοινό, να μπορέσουμε όλοι θα ρωτήσετε αυτά που θέλετε. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται εντάσεις, έτσι. Λοιπόν, είχε προηγηθεί ο κύριος εδώ και πολλή ώρα, του στερήσαμε το λόγο, την ερώτησή σας. Του οποίου το μοναδικό εισόδημα είναι η σύνταξή του. Δεν έχει ακίνητα, του έρχεται λοιπόν το εγκαταστατικό μετά την κλήρωση, και έχει ένα ρυθμισμένο φόρο σε σχέση με πέρσι. Αυτό το εκαταστικό πάσχει ως προς την δαχτυλότητά του και ανήκει αυτός ο πολίτης στην κατηγορία που πρέπει να προσφύγει. Ναι. Κάθε καθαριστικό το οποίο απεστάλλει μετά την κύρωση του 3845 του 2010 είναι το μνημόνιο. Κάθε καθαριστικό το οποίο απεστάλλει μετά από αυτή την ημερομηνία πάσχει πλαστότητα ή άλλως νόθευσης, παράνομης νόθευσης του περιεχομένου του, διότι ο ίδιος ο νόμος στον οποίο ερείδεται το έκτακτο φορολογικό μέτρο που σας επιβλήθηκε κρίθηκε αντισυνταγματικός. Λοιπόν, ο κύριος. Εσείς μια και είστε κοντά, μπορείτε να σκρούνται λίγο στο μικρόφωνο, σας είναι εύκολο. Είπατε ότι να μην πάμε στην εφορία, εγώ να σας πω το σκεπτό να το κάνω αυτό, να κάνω μια ρύθμιση. Δηλαδή, αν μου έκανε 60 δόσεις, θα έλεγα, τέλος πάντων, κάτι να πληρώνω λίγα-λίγα. Είπατε να μην το κάνουμε γιατί για κάποιο λόγο δεν κατάλαβα. Αυτό θα μας πείτε. Εννοείται για το χαράτσι. Λοιπόν, η εφορία έχει το εξής πρόβλημα. Τα αρχεία της δεν είναι ξεκαθαρισμένα πλήρως. Δηλαδή, οι περισσότεροι λογαριασμοί της ΔΕΗ στα ρολόγια που έχουμε συνήθως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι στα ονόματα είτε της αδερφής μας, είτε του πατέρα μας, είτε του παππού μας. Επομένως λοιπόν, ή έχουν άλλο αφημί παλιότερο, δεν έχουν ενημερωμένα στοιχεία. Επομένως, όταν η ΔΕΗ στέλνει τις δισκέτες στο Υπουργείο Οικονομικών, δυσκολεύεται να κάνει την ταυτοποίηση με τους πραγματικούς υπόχρεους στο χαράτσι. Εάν λοιπόν εμείς πάμε και πληρώσουμε και τα 50 ευρώ, εκεί λοιπόν διευκολύνουμε το έργο της εφορίας, ξεκαθαρίζοντας τα στοιχεία μας, και από εκεί πέρα η εφορία θα κάνει τα νέα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ελάτε εδώ να μας φορολογήσετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να πάμε ποτέ. Όχι όλα τα σωστά. Μπορεί να έχει το αφημί, μπορεί να έχει λάθος όνομα, έχει 1000 περιπτώσεις. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι όχι. Θα πληρώσετε μέσω του λογαριασμού είτε πηγαίνοντας σε ένα ATM και βάζοντας, εάν ας πούμε ο λογαριασμός στο σύνολο είναι 130 ευρώ και το χαράτσι είναι 30, δεν έχει σημασία, σας το λέω. Εντάξει, ωραία, 100 χαράτσι. Θα αφαιρέσετε την αξία του χαρατσιού και θα καταβάλλετε το υπόλοιπο ποσό. Αυτή η συμπεριφορά, ακριβώς αυτό, έχει κριθεί παράνομο. Και κυκλοφορούν ήδη και στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν δηλώσεις και εξώδικα για αυτή την περίπτωση. Το ίδιο το γραφείο της ΔΕΗ μπορώ εγώ να ζητήσω και να απαιτήσω να παραλάβω τα λεφτά.
Βεβαίως, μπορείτε να το ζητήσετε. Όσοι από εδώ πέρα το έχουν κάνει με το καινούριο παράδειγμα. Κύριε. Λοιπόν, να τηρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ, αν μιλάμε μεταξύ μας, θα μου επιτρέψετε τώρα να πάω και λίγο στους πιο πίσω, έτσι. Μετά, μισό λεπτό. Λοιπόν, η κυρία που βλέπω πίσω, θα μου κάνετε τη χάρη, σας παρακαλώ να έρθετε πιο μπροστά. Γιατί εδώ δεν θα σας ακούσουμε, θα σας ακούνε μόνο οι διπλανοί. Λοιπόν, να επαναλάβω την ερώτηση της φίλης. Εάν χάσουμε τη δίκη, αν χαθεί το δικαστήριο, τότε αν μπορεί το κράτος να ζητήσει έντοκα το ποσό το οποίο χρωστάει ο καθένας στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, ναι, έντοκα τα ζητάει το κράτος, έντοκα τα ζητάτε κι εσείς. Η μόνη διαφορά σας είναι ότι εσείς τα ζητάτε εντόκως με περιορισμό του τόκου στο 6%, ενώ το κράτος τα ζητάει με εσάς με τον τρέχοντα νόμιμο τόκο, ο οποίος είναι 8,75%. Δηλαδή έχει ένα προνόμιο. Όποιος δικαιωθεί θα κερδίσει και θα πάρει τα λεφτά. Συμπληρωματικά να αναφέρω κάτι εδώ για τον κόσμο. Νομίζω από νομικής πλευράς και από θέμα συντάγματος θα είναι καλύτερα να κάνετε μια δήλωση αντίθεσης προς τον Υπουργό Οικονομικών, πρωτοκολώντας ή και με συστημένη επιστολή κρατώντας τα στοιχεία. Εάν το κάνετε αυτό, θα έχετε μία μαρτυρία σε μελλοντικό πιθανό δικαστήριο, ούτως ώστε να πείτε ότι, κύριε, έχω κάνει ήδη επισήμως αντίθεση προς τον οικείο έμπορο και την ίδια αντίθεση να την παρουσιάσετε στον Υπουργό Οικονομικών. Να πάτε προσωπικά και να ζητήσετε αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτήν τη σειρά και την ενέργεια σας, θα έχετε ένα πιστοποιητικό, ας πούμε, επίσημης αντίθεσης, ούτως ώστε να πείτε ότι, κύριε δικαστά, σεβαστό δικαστήριο, έχω ήδη δώσει την αντίθεση μου με αυτά τα στοιχεία, διότι αδυνατώ πλήρως να πληρώσω αυτές τις έκτακτες και κανονική εισφορά ή και άδεια κυκλοφορία σας στο ποινή. Αυτό που λέτε, κυκλοφορεί πολύ και στο διαδίκτυο. Αλλά είναι το μεγάλο. Εγώ το κάνω αυτό. Ναι. Διότι μου φέρανε υπερδεκαπλάσια ορολογία με λιγότερη δήλωση και με αυτό το τρόπο εξηγήσω τι λένε. Συνταγματικά. Ο συναγωνιστής λέει εδώ ότι θα έπρεπε να υποβάλουμε μία δήλωση εναντίωσης προς τη ΔΟΗ, ότι αρνούμεθα δηλαδή να πληρώσουμε, διότι αδυνατούμε να πληρώσουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μεγαλύτερη αντίθεση και η μεγαλύτερη δήλωση αντιθέσεως από το ενυπόγραφο κείμενο μίας αγωγής δεν υπάρχει. Το ένα. Το δεύτερο. Η μεγαλύτερη. Όχι. Εάν ήθελα. Μιλάω για το χαράτσι του ΔΕΗ. Ναι, ακούστε με. Εάν ήθελα να φωτογραφίσω ποιοι είναι τα μέλη του ΕΠΑΜ και ποιοι είναι οι αντιρρησίες συνείδησης, θα σας το πρότεινα άμεσα να το κάνετε, γιατί αμέσως θα είχα το ημερίδα εκείνη του λαού την οποία θα στόχευα για να την λιώσω. Για να την ισοπεδώσω. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι επί της ουσίας να φωτογραφηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να αντιδράσουν, ώστε να περάσει το σύστημα από πάνω τους. Με ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει καμία ανένομη συνέπεια. Οι δηλώσεις αυτές δεν παράγουν κανένα πιστοποιητικό. Δεν είναι ούτε καν αίτηση απέναντι στη ΔΟΗ, γιατί δεν ζητάτε να απαλλαγείτε, δεν υπάρχει νόμιμο αίτημα απαλλαγής από την καταβολή του φόρου. Απλά δηλώνετε την αδυναμία σας. Η αδυναμία σας μπορεί να υπόκειται στη Γενική Αρχή του Ενεργικού Δικαίου του ΟΥΚΑΝ λάβεις παρά του μη έχοντος, αλλά έναντι του ελληνικού δημοσίου δεν προβάλλεται. Επομένως δεν έχει καμία αξία αυτό παρά μόνο να μάθω, όπως και τα 50 ευρώ. Αν πάει κάποιος να πληρώσει 50 ευρώ για το χαράτσι, τότε είναι υπόχρεωση. Άρα το τσιμπάνε. Και χάνουμε και το προνόμιο του ευνηδιασμού. Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Εάν θέλετε να το κάνετε υπομορφή εξοδίκου, θα το κάνετε με δικαστικό επιμελητή. Θα κάνετε έκθεση επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή για να παράξετε το δημόσιο έγγραφο που θέλετε. Ιδάλλως, δεν έχει καμία αξία να κάνετε ιδιωτικό έγγραφο το οποίο αποτελεί άλλωστε ομολογία άρνησης πληρωμών σας.
Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε. Έχω φέρει το φίλο από κάτω, του έδωσα. Ναι, ναι, πες μας την ερώτησή σου. Καταρχήν, τι γίνεται αν έχουμε πάει και έχουμε κάνει ένα διακανονισμό? Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Τι γίνεται αν έχουμε ήδη πάει και έχουμε πληρώσει ένα μέρος κάποιας δόσης, ένα διακανονισμό, αν έχουμε κάνει ήδη στην εφορία, ας πούμε, ένα μικρό έναντι. Ας πούμε την πρώτη δόση ή τη δεύτερη. Πολλοί άνθρωποι που λένε. Ναι, παιδί μου, 100 ευρώ. Ναι. Ξέρω εγώ, επειδή είναι ήδη περασμένο. Ναι. Αυτό που σου λέγανε ότι μπορεί και ότι θέλει να δώσει. Όχι, για το φόρο λέω, για το φόρο. Το ερώτημα είναι απλό του φίλου μου, στο λεπτό. Το ερώτημα είναι απλό. Ή μία δόση. Εάν κάποιος έχει κάνει διακανονισμό και έχει πληρώσει ένα μέρος από το εκαθαριστικό, από την εφορία που του έχει έρθει, εάν μπορεί να κάνει αυτή τη συλλογική αγωγή, έτσι. Και ένα δεύτερο, μικρό. Επειδή κάνουμε κάποια case study εδώ πέρα, ας πούμε, είπατε πριν, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο αναφέρθηκε, ότι όταν κάνουμε εμείς μια ενέργεια, απαντάει το κράτος με κάτι άλλο, ας πούμε. Έχουμε κάνει κάποιο case study να δούμε τι μπορεί να προκαλέσει, ποια θα είναι η αντίδραση, λέμε τώρα, ενδεχομένως, έτσι ώστε να μπορούμε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά. Σαν απάντηση του κράτους. Την ερώτηση την ακούσαμε. Η καταβολή μέρους του φόρου, εφόσον έγινε στο πλαίσιο της δοσοποίησης του καταβληταίου ποσού, δηλαδή σας ήρθε ένα ποσό με το καθαριστικό χ, αυτό δίπλα αριστερά, αν δείτε, σας έγινε σε δόσεις, μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Εάν έχετε πληρώσει μία δόση, τότε προφανώς έχει απομείνει ένα μέρος του κεφαλαίου να αποπληρωθεί. Αυτός ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει το φόρο του που του έχει επιβληθεί, έχει ένομο συμφέρον και μπορεί να προσφύγει με αυτή την αγωγή. Προσέξτε, δεν μιλάμε μόνο για τα χρεωστικά εκαθαριστικά. Σας είπα ότι και τα πιστωτικά, τα εκαθαριστικά των επιστροφών, εάν ήταν να πάρετε περισσότερα χρήματα, πλην όμως σας αφαίρεσαν χρήματα από παράνομους φόρους, ακόμα και αυτοί μπορούν να προσφύγουν. Και Εάν έχει εξοφλήσει, τότε έχει επέλθει ο κίνδυνος. Επομένως, δεν έχω εγώ προστασία για επαναφορά των πραγμάτων στην πρώτερα κατάσταση. Σε κάτι αδύνατο το πετύχουμε απέναντι στον ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, επόμενη. Και η δεύτερη ήταν, εάν ξέρουμε τι θα κάνει το κράτος, θα ρωτήσουμε τον. Θα απαντήσει το κράτος. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε Γερμανό Επίτροπο, δεν έχουμε ελληνική πολιτική ηγεσία και στη Γερμανία δίνουν αξίσει στους δημοσίους υπαλλήλους την ώρα που εδώ κάνουν μειώσεις. Δεν υπάρχει τρόπο να το απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος ρωτάει το εξής, μισό λεπτό. Εάν μπορεί να, στην συλλογική αγωγή να συμμετάσχει κάποιος που δεν έχει κάνει στην εφορία, που αρνήθηκε να κάνει δήλωση. Λοιπόν, Μάρια. Για σας δεν υπάρχει καν η καταλογιστική ατομική πράξη. Επομένως δεν έχει γεννηθεί καν ο κίνδυνος. Δεν μπορώ να σας προστατεύσω σε ενδεχόμενο κίνδυνο. Δεν υπάρχει ορισμένο αίτημα σε εσάς. Δεν ξέρουμε καν αν το καθαριστικό που θα σας έρθει θα είναι χρεωστικό ή πιστωτικό. Λοιπόν, δεν δίνω εγώ το λόγο, απλά είναι ρόλο για το. Σε όλους θα του δώσω το λόγο. Μισό λεπτό. Επειδή το έδωσα πρώτα στον κύριο, αμέσως μετά σε εσάς. Σε όλους θα πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα καταρχάς σε εσάς, ομιλητές και στο ακροατήριο. Το ερώτημα έχει να κάνει με την εκλογή. Πήγαινε εκεί. Καλησπέρα στο ακροατήριο και στους ομιλητές. Το ερώτημα έχει να κάνει με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκε η δεύτερη στρατηγική όσον αφορά δηλαδή την, όχι τη δήλωση εισοδήματος, αλλά ουσιαστικά το καθαριστικό της εφορίας, προκειμένου να χτυπήσουμε, όπως αναφέρει κάποιος από τους ομιλητές, τη ρίζα του κακού. Σίγουρα υπάρχουν κάποια επιχειρήματα υπέρ της μίας απόφασης εναντί της άλλης. Αν έχει την καλοσύνη να μας διευθυνίσετε λίγο δύο-τρία πράγματα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η φορολογική δήλωση είναι αυτή την οποία υποβάλλετε εσείς, επομένως ως αντεπιχείρημά της ακούγεται ότι είναι ψευδής. Κατά δεύτερο λόγο, το εκαθαριστικό είναι βέβαιη και καθερισμένη απέτηση του ελληνικού δημοσίου στο πρόσωπό σας. Είναι επομένως αυτό το οποίο παράγει τον κίνδυνο από τον οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να μπούμε ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη και να σταματήσουμε την καταδίωξη. Το εκαθαριστικό για όσους καλούνται να πληρώσουν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Είναι καταλογιστική πράξη. Δηλαδή, επιδέχεται προσφυγής.
Βέβαια, για να κάνετε προσφυγή, θα πρέπει με βάση τον 3.900 του 2010 να σας βεβαιωθεί το 2% του φόρου, σε παράβολα. Εάν δεν χάσετε την προσφυγή και κάνετε έφεση, πρέπει να πληρώσετε και το 50% του φόρου. Και όλα αυτά κρίθηκαν συνταγματικά από το ΣΤΕ, έτσι. Απλά, εάν μπαίναμε σε μια λογική προσβολής στα διοικητικά δικαστήρια για να προσβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις, τότε θα μπορούσαμε να σας πούμε ότι έχουμε χάσει ήδη. Ενώ τώρα σας λέω ότι έχουμε 1% πιθανότητα και τουλάχιστον για μας είναι πολύ. Μας αρκεί. Έλατε λίγο στο μικρό. Είχα δηλώσει 40 μέτρα κατοικία και αυτή το 4 νομίζω ότι είναι 9 και μου έφυγε το καθαριστικό 90 μέτρα κατοικία να πληρώσω 700 ευρώ καπέλο. Πάω στη λεωφορεία, λέω κάνω μια συμπληρωματική δήλωση και όταν ξαναδηλώσει ευκρινώ ότι είναι 40 μέτρα. Έκανε μια συμπληρωματική δήλωση. Τώρα σου πλήρωσε αυτό το ψεύτικο καπέλο που σου ήρθε και βλέπουμε αργότερα για συμψηφισμό. Δηλαδή ούτε πρώτη το πράγμα που γίνει. Θα μου δείτε, άλλο καθαριστικό. Εδώ έχετε την περίπτωση του ραγιανισμού. Δηλαδή το κράτος έπρεπε να προβεί άμεσα σε διώχνωση. Δυστυχώς όμως οι υπηρεσίες δεν είναι οι καλύτερες. Οι οποίες υπάρχουν. Επομένως, εκείνο που έχετε να κάνετε είναι πάντα ζητήστε επιστροφή ετοιμότητας. Τώρα αναγκαστικά πλήρωσα την πρώτη δόση και περιμένω να έρθει ένα νέο καθαριστικό. Δυστυχώς έτσι περιμένω. Θα έρθει νέο καθαριστικό. Βεβαίως. Άμα μου θέλει να πάτε, αυτό. Και πρέπει να πάτε να σας κάνουμε νέα καθάριση, το νέο καθαριστικό που λέτε και να επιμείνετε σε αυτό. Δυστυχώς οι εφορίες. Αυτό είναι αυτό όμως. Ναι, και οι εφορίες δεν είναι το καλύτερο, γιατί περιμένει με τις ώρες που μουράζει και τα λέω. Το καθαριστικό για να καθίσει να πληρώσει το προηγούμενο και μετά αν μου επιστρέψουμε. Έχω δώσει μια προτεραιότητα στους φίλους που κάθονται αρκετά πίσω. Χαιρετίζω όλους σας. Καταρχάς, να ρωτήσω αυτό που θέλω. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν πάει και δεν έχουν δώσει ούτε ευρώ στην εφορία. Έχουν κάποιες κυρώσεις αυτά τα άτομα, πρέπει να κάνουν κάτι έτσι ώστε να είναι στα νόμιμα πλαίσια τα οποία θέτεται, πρέπει να γίνει κάτι από αυτού. Όχι, έχει γίνει δήλωση, δεν έχει δοθεί καμία δόση. Αυτό σας λέω πως κάνει. Δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή. Δεν περιμένουμε τίποτα από την εφορία, δεν έχουμε... Συνεχίζουμε έτσι δηλαδή. Αυτό ακριβώς, αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να καλύψουν το αρνούν και να πληρώσουν. Ναι, ξέρετε. Αυτός, την ερώτηση την ακούσατε νομίζω, οπότε θα πω κατευθείαν στην απάντηση. Αυτό που θέλουμε να καλύψουμε νομικά και να είστε κατοχυρωμένοι είναι να μπει η δικαιοσύνη ανάμεσα σε εσάς και στο κράτος, ώστε κανένας να μην μπορεί να σας αναγκάσει να πληρώσετε. Επομένως, όποιος δεν πληρώνει είναι στο πλαίσιο αυτής της αγωγής. Αυτός ο πολίτης είναι αυτός που θέλουμε να προστατεύσουμε εμείς. Αυτός που δεν πληρώνει και δεν νομιμοποιεί μνημόνια και φοροπηκτικούς μηχανισμούς και μεσοπρόθεσμα πλαίσια. Ναι. Δεν έχουμε πληρώσει. Ναι. Σας όρισε η ημερομηνία πληστηριασμού. Όχι. Ποτέ δεν ορίζει το ελληνικό δημόσιο γιατί απλά θέλει να βεβαιώσει την απέτησή του. Έπρεπε να είχατε κάνει προσφυγή από την αρχική απέτηση. Λοιπόν, επόμενη. Ο κύριος. Θα πείτε λίγο στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια ακόμα για την απόφαση αυτή που είπατε της δικαστικού. Δηλαδή να μας πείτε το όνομα της, το όνομα την επωνυμία του δικαστηρίου, τον αριθμό της απόφασης και δύο λόγια τι αφορούσε, επειδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που αναιρεί τη συνταγματικότητα του μνημονίου. Για την ακρίβεια είναι η τέταρτη. Είναι η τέταρτη. Βγήκαν οι 585, 586 και 587 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή όλων των περικοπών των εργαζομένων στην Αττικό Μετρό ΑΕ. Ακριβώς λόγω αντισυνταγματικότητας του μνημονίου και των εφαρμοστικών αυτού νόμων. Η απόφαση για την οποία αναφέρθηκα είναι η 599 του 2012. Την εξέδωσε η Ειρηνοδίκηση η κυρία Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στην απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται η αντισυνταγματικότητα του μνημονίου ως νόμου, δηλαδή του 3845 του 2010, ως αντικείμενο στην αρχή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας του συντάγματος, δηλαδή από το 4 παράγραφος 1, αντικείμενο, ως νόμο αντικείμενο στην αρχή της αναλογικότητας, από το άρθρο 25 του συντάγματος, και νόμο αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ. Και το Ειρηνοδικείο ήταν το. Ειρηνοδικείο Αθηνών. Κουτρουβίδα. Θα τη βρείτε στο ίντερνετ αρκεί να γράψετε 599-2012 απόφαση. Είναι ελεύθερη δηλαδή, δεν είναι κριτική.
Έχουν έρθει οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ναι, έχουν έρθει οι λογαριασμοί της ΔΕΗ τελευταία. Και δεν έχει πληρωθεί το χαράτσι. Και γράφει πίσω με σφραγίδα ότι επίκειται διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είχαμε πληρώσει εμείς κανονικά το ποσό που είναι στις παρακρατήσεις του Δήμου, την ΕΡΤ κλπ. Και δεν πληρώσαμε το χαράτσι. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτή ακριβώς είναι και η απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που η οποία λέει ότι δεν είναι συνταγματικό η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, εκείνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα εξόρυκο στη ΔΕΗ και αυτά τα εξόρυκα κυκλοφορούν ήδη στο Ιντερνετ, επισύνοντας τους λόγους για τους οποίους θέλετε. Δηλαδή, το ρεύμα, οι ΕΡΤ, τα τέλη έχουν πληρωθεί εκτός από το χαράσεις και είναι παράνομη η οποιαδήποτε διακοπή του ρεύματος. Είχαμε καταβάλει, όπως είπα, το ποσό, αλλά πήγε και έβαλε το ποσό έναντι, όπως ανέφερε και κάποιος κύριος πριν. Ναι, το έβαλε έναντι. Καλεστείτε ότι δεν μπορεί να το συζητήσει αυτό το ποσό. Άρα πρέπει να στείλουμε εξόδημα. Άκρη. Και όταν έχουμε πληρώσει το φόρο βάσει του εκαθαριστικού που μας έχει έρθει ολόκληρο, μείον την έκπτωση που μας έκανε στην αρχή, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να διεκδικήσουμε με την συνολική αγωγή αυτή? Όχι. Νομίζω αυτό απαντήθηκε ήδη. Γεια σας. Η 668 του 2001 μετά και η 668 του 2012. Λοιπόν, η κυρία. Σας παρακαλώ, ελάτε μια και είστε κοντά, ελάτε στο μικρόφωνο, πρέπει να σεβαστούμε όλους εδώ για να σας ακούμε. Δεν υπάρχει φορολογικό εισόδημα και υπάρχει φόρος εκμηρίου, κινήτου, σπιτιού. Τότε τι κάνουμε? Πριν. Δεν αλλάζει κάτι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ίσα-ίσα που αυτό το τεκμήριο είναι η πλέον αντισυνταγματική μορφή φορολογίας. Δηλαδή, παραβιάζει την αρχή του συντάγματος, η οποία λέει ότι εσείς θα έπρεπε να εισφέρετε στα φορολογικά βάρη αυτής της χώρας σύμφωνα με τις δυνάμεις σας. Ενώ τη μηδενική ισχύω των δυνάμεων σα θα έπρεπε να είναι μηδενική και η εισφορά σα. Αντιστοίχω όμω εδώ το κράτο παραβιάζει το σύνταγμα και ενώ έχετε μηδενική οικονομική ισχύ, σα επιβάλλει αυξημένη οικονομική εισφορά. Συμμετέχετε κανονικά. Θα υποβάλλετε την επόμενη ερώτηση? Επειδή έχω πληρώσει τη μία δόση. Αγώ να συμμετέχω στον κύριο, θα πρέπει να το πείτε δυνατά αν θέλετε. Αλλιώ θα το πείτε τον κύριο μετά. Λοιπόν, μου είχε έρθει ένα λογαριασμό. Μου είχε έρθει ένα λογαριασμό της ΔΕΗ μείον 196 ευρώ, θυμάμαι και το νούμερο, και δεν το πλήρωσα. Και μου έρχεται μετά να πληρώσω 313. Πάω στη ΔΕΗ και συνέβη το εξής μαγικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Πάω στη ΔΕΗ και λέω: παιδιά, εγώ θέλω να πληρώσω μόνο το ρεύμα. Δεν πληρώνω χαράτσι. Μιλάω για το περσινό χαράτσι. Έτσι. Η υπάλληλος δεν ήξερε να μου πει. Εν πάση περιπτώσει, πήγα μετά από πολλή φασαρία, πήγα στην προϊσταμένη. Τι έγινε? Έχει γίνει ένα εξής μαγικό. Καταρχάς μου μειώσαν το χαράτσι κατά 168 ευρώ. Από 360 μου το πήγανε 198. Και το δεύτερο μαγικό είναι ότι στα 360, τα 260 πήγαν στην εφορία και τα 100 τα κράτησε ΔΕΗ. Και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Λέω, εγώ θέλω μόνο το ρεύμα να πληρώσω. Τίποτα άλλο. Τι κόλπο είναι αυτό? Και επίσης κάτι ακόμα, επειδή η μητέρα μου έχει πληρώσει κάποιες δόσεις, αυτή τη στιγμή σταματάει να πληρώνει, εάν θέλει να μπει μέσα στην διαδικασία. Ωραία. Η αλλαγή του ποσού του χαρασιού σημαίνει ότι σας διορθώσανε τη τιμή ζώνης του ακινήτου και του οικοπαίδου. Άρα λοιπόν εκεί προέκυψε ένα πιστωτικό. Από αυτό λοιπόν το πιστωτικό, αντί να σας το επιστρέψουμε, το συζητήσαμε με το υπόλοιπο ποσό. Επομένως λοιπόν, στην ουσία εσείς πληρώσατε το χαράτσι. Μέρος του χαράτσι. Έπρεπε να είχε γίνει τότε προβολή. Καλαρχήν, καλησπέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κατά σύνεχο ακούσει για την κοινή ωφέλεια ότι είναι παράνομη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πηγαίνει το ρεύμα λέει, στα νησιά. Πληρώνω δηλαδή εγώ το ρεύμα των νησιών. Βέβαια το ποσό είναι ελάχιστο.
Έτσι, μιλάμε για 3, 4, 5 ευρώ αναλόγως. Αλλά έχω ακούσει το κινήσιο καπιταλία που γράφει στις λοιπές του λογαριασμού είναι παράνομο. Είναι όντως. Δηλαδή, αν θέλω να πληρώσω εγώ μόνο το ρεύμα, ΑΕΤ, Δήμο κτλ. Και δεν πληρώσω χαράτσι και κοινή ωφέλεια. Επειδή το θέμα αυτό δεν έχει προκύψει δικαστικά, για όποια δεν το ξέρει, πέρσι τον Αύγουστο καταργήθηκε η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Μαζί με την κατάργηση της διάταξης του νόμου, καταργήθηκε και μια σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες όριζαν το ύψος της. Εκ των υστέρων, όταν το κατάλαβαν ότι εισπράττουν από τον κόσμο με το λογαριασμό της ΔΕΗ, εισπράττουν από τον κόσμο χρήματα που δεν δικαιούνται να εισπράττουν, πάθανε ένα σοκ, ένα πανικό και περάσαν μια τροπολογία της καρδιάς ώρας τον Απρίλιο με τον 4001 του 2012 νόμο. Σύμφωνα με την οποία λένε ότι τελικά οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ισχυρές. Πλην όμως δεν υπάρχουν τώρα υπουργικές αποφάσεις για να ορίζουν το ύψος της. Επομένως, αν δεν αρχίσει ένα δικαστήριο για να διαπιστώσει την παρανομία του, εγώ θα σας έλεγα ότι θα το πληρώνετε, γιατί αυτό είναι και το τεκμήριο της νομιμότητας της διοικητικής πράξης. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι υποστατή και παράγει τα πλήρη αποτελέσματά της μέχρι ότου να ακυρωθεί. Μόνο το χαρά. Θα ανακύψει ενώπιον των δικαστηρίων και θα ακυρωθεί. Λοιπόν, λίγο σειρά να κρατήσουμε. Για την εφορία να ρωτήσω. Φορολογική ενημερότητα μπορούμε να πάρουμε αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γι' αυτό και βιαζόμαστε και σας είπαμε να μην ξεχυλώσει η διαδικασία. Κοιτάξαμε την προθεσμία των 10 ημερών. Αν καταφέρουμε να πάρουμε την προσωρινή διαταγή που θέλουμε, τότε θα παίρνετε όχι μόνο φορολογική ενημερότητα, θα θεωρείτε και βιβλία και δεν θα μπορέσει να σας πει κανένας τίποτα. Δηλαδή, προσπαθούμε να εχνηδιάσουμε το σύστημα με ένα τέτοιο τρόπο που θα του πούμε ότι ό,τι μας επιβάλλει ως φόρο είναι παράνομο, είναι αντισυνταγματικό, είναι αντικείμενο σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύως όπως είναι η ΕΣΔΑ και το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ. Επομένως, εγώ δεν οφείλω να σε πληρώσω και εσύ δεν μπορείς να μου αρνηθείς να με παρουσιάσεις φορολογικά ενήμερα. Είναι το πλήρες αίτημα της προσωρινής διαταγής, είναι πάυση των προσαυξήσεων του 1% μηνιαίως, είναι έκδοση φορολογικών ενημερωτήτων για οποιονδήποτε από τους ενάγοντες το ζητήσει και αναστολή όλων των καταδιοκτικών μέτρων του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων κατά της κινητής ακίνητης περιουσίας σας ή και των απαιτήσεων που μπορεί να έχει. Για να καταλάβετε το νομικό κομμάτι. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επισκέψει, δεν μπορεί να κάνει κανένα πληστηριασμό στο σπίτι σας, δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση στο σπίτι σας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να σας αυξάνει το ποσό της οφειλής σας μηνιαίως, δεν μπορεί να μην σας δώσει φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί να μην σας τρυπήσει μπλοκάκι αποδείξεων ή τιμολόγια ή να μην σας θεωρήσει το βιβλίο εσόδων εξόδων. Η εφορία θα λειτουργεί κανονικά για εσάς, απλά εσείς δεν θα υπάρχετε για το συγκεκριμένο φόρο. Επίσης, να ενημερώσουμε ότι όσοι έχουν προβεί σε ρύθμιση του φόρου, του περσινού δηλαδή ή του φετινού, γιατί δεν είχαν να πληρώσουν και πήγαν σε 12, 24 δόσεις κτλ. Η φορολογική ενημερότητα που έφυγε η κυρία ισχύει μόνο για ένα μήνα. Δηλαδή, περιμένει το κράτος να δει αν πληρώθηκε και η επόμενη δόση. Άρα, η φορολογική ενημερότητα απλώς ενημερώνει ότι είναι μόνο για ένα μήνα. Περάσουμε σε επόμενη ερώτηση. Έχει να κάνει, καλησπέρα σας. Έχει να κάνει με την απάντηση που δώσατε πριν από λίγο. Δηλαδή, αυτό αφορά και τις οφειλές προς το τέλος, π.χ. όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και οφείλεις μόνο στον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν έχεις υπαλλήλους. Όχι, αυτό. Όχι, γιατί μιλάμε για μπλοκάκι και μιλάμε για. Η οφειλή προς το ΤΕΒΕ είναι οφειλή προς ασφαλιστικό κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα. Δεν έρχεται με το καθαριστικό της εφορίας. Εμάς η λογική μας είναι ότι προσβάλλουμε το καθαριστικό της εφορίας ως πλαστό. Για να καταλάβετε, επειδή τα είχα γράψει υπέθετο, θα μου ρωτήσω ότι τέτοια πράγματα θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να είναι πλαστό το καθαριστικό. Είναι άλλο πράγμα το καθαριστικό και άλλο πράγμα το ΤΕΒΕ. Το καθαριστικό σας, το ΤΕΒΕ έρχεται με μια πράξη του διοικητή του ή του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος. Το καθαριστικό σας έρχεται κατευθείαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η επίσημη έκφραση της ελληνικής πολιτείας η οποία έρχεται να σας πάρει τα λεφτά του τσέπη. Προσωπικά το κατάλαβα, γιατί μιλήσαμε για θεώρηση βιβλίων και ενημερώσεων. Θα θεωρείτε τα βιβλία σας κανονικά. Δεν μπορεί η εφορία να σας αρνηθεί τις υπηρεσίες που παρέχει εφόσον κερδίσουν. Ωραία, η εφορία. Το ΤΕΒΕ είναι άλλο πράγμα. Okay. Ούτως ή άλλως, εκεί έχετε άλλα θέματα σε σχέση με την παράνομη παράληψη ύπαρξης της ανταποδοτικότητας των εισφορών σας με τις ασφαλιστικές φορές. Ευχαριστώ. Εμένα μου είπαν από το ΤΕΒΕ ότι η οφειλή θα μεταφερθεί στην εφορία και με απειλήσαν σε σχέση με αυτό. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έτσι μου είπαν από το ΤΕΒΕ.
και εγώ μπορώ να σου πω ότι απαιτώ από σένα 50 ευρώ και θα τα μεταφέρω στην εφορία, λες να γίνεται. Αυτό το οποίο θέλω να μου εξηγήσει είναι υπάρχει καταδικαστική ποινική απόφαση. Ενημερωτικό κατάσχεση δεν λέει τίποτα. Αυτό το οποίο θα μου έλεγε κάτι είναι μια καταδικαστική ποινική απόφαση η οποία πλέον δίνει την εντολή για να πάει στην εφορία ως καταλογισμός των εξόδων της δίκης και της ποινής που θα σου είχε επιβληθεί ή αλλιώς θα πήγαινε στην εφορία μόνο στην περίπτωση που το ΤΕΒΕ σου είχε ασκήσει αγωγή και είχε τελεσίδικη απόφαση σε βάρος για το ποσό αυτό. Δεν μεταφέρεται στην εφορία, παραμένει στο ΤΕΒΕ και θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Δηλαδή, αν το ΤΕΒΕ μπορούσε να τα παραπέμψει στην εφορία, τότε θα ήσασταν όλοι οι οφειλέτες της ΔΟΗ, όχι του ΤΕΒΕ. Γιατί το ΤΕΒΕ, η διαφορά είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, μία απλή διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα. Για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος σας, όταν οφείλετε στο ΤΕΒΕ, πρέπει να περάσετε τις 20.000 ευρώ. Για να ασκηθεί μία ποινική δίωξη σε βάρος σας, αν οφείλετε στο ελληνικό δημόσιο, αρκεί να χρωστάτε 301 ευρώ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι απαιτήσεις 301 ευρώ. 301. Από 301 ευρώ και πάνω το ελληνικό δημόσιο μπορεί να σας ασκήσει ποινική δίωξη. Το ΤΕΒΕ πρέπει να φτάσει 20.000. Είναι απαιτήσεις από διαφορετικές αιτίες. Θα σας ασκηθεί ποινική δίωξη και θα πάτε κατηγορούμενο. Σε ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Θα κρυθείτε ένοχος, σας το λέω από τώρα, θα σας επιβληθεί και χρηματική ποινή και τότε η χρηματική ποινή πάει στη ΔΟΗ. Ούτως ή άλλως τις κράτουμε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, αλλά το ΤΕΒΕ... Ούτως ή άλλως το ΤΕΒΕ και κάθε οργανισμός του δημοσίου εισπράττει με βάση τον ΚΕΔΕ, δηλαδή τον κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων. Αλλά δεν θα παραπέμψει την οφειλή στην εφορία μέχρι ότου να επισπεύσει το ίδιο την εισπράξή της. Η εκχώρηση της απέτησης στην εφορία είναι η ίστατη πράξη εισπράξεως με βάση τον ΚΕΔΕ. Πρώτα θα πρέπει το ΤΕΒΕ να επιδιώξει την εισπράξή της από εσάς και εφόσον δεν τα καταφέρει από βουνά, καρποί, οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί του, οι προσφυγές του, οι αγωγές του, οι καταδίκες του και όλα τα στραφή, τότε θα σας πάει στη ΔΟΗ. Ως εκχώρηση σας πάει στη ΔΟΗ. Έχετε ακούσει όταν βγάζουμε διαταγή πληρωμής ότι εκχωρούμε τη διαταγή πληρωμής και πληρώνουμε φόρο. Ένα λεπτό. Φίλε μου, αν εγώ σε πάρω και σου πω ότι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού υπάρχει Αμερική, αυτό δεν ανατρέπει το γεγονός ότι την ψάχναμε για 1491 χρόνια. Καταλαβες. Θέλω να σου πω ότι μέχρι να φτάσει στη ΔΟΗ θα έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον 8-9 χρόνια διαδικασία. Στην οποία εσύ μπορείς να κάνεις προσφυγές, ανακοπές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, η τελική φάση είναι η εκχώρηση της απέτησης από το ΤΕΒΕ στη ΔΟΗ. Αλλά σε πρώιμη φάση να μπορέσει το ΤΕΒΕ να σου εκχωρήσει, αποκλείεται. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο που έχω ζητήσει, θα ήθελα απλά λίγο τις διαδικασίες. Επειδή είναι πολλοί κόσμος, υπάρχουν πολλές απορίες και λίγο το θέμα είναι συγκεκριμένο, θα έλεγα, σε αυτό που σήμερα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ έχουν αγωνίες για πάρα πολλά ζητήματα. Ωστόσο, θα ήθελα πρώτα να αφήσουμε να δώσουμε το λόγο σε αυτούς που έχουν απορίες για αυτό που αναλύουμε σήμερα, για τη συλλογική αγωγή, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και αν υπάρχει χρόνος, όπως βλέπετε ο δικηγόρος μας εδώ είναι πρόθυμος να σας απαντήσει σε όλους, θα λύσει και άλλες απορίες για άλλα θέματα που μπορεί να καίνε τον καθένα από εμάς. Σας παρακαλώ να τηρηθεί αυτό, γιατί λίγο μετά θα χάσουμε την μπάλα, να το πω απλά. Λοιπόν. Στο χαρτάκι της ΔΕΗ αναφέρεται το ρεύμα, ο λογαριασμός είναι τα δημοτικά τέλη και το χαράκι. Όταν κάποιος δεν προλάβει μέσα στην ημερομηνία λήξης του ρεύματος που γράφει προθεσμία πληρωμής, πρέπει να πάει στη ΔΕΗ. Αν λοιπόν έχει λήξει ο λογαριασμός και αναγκαστείς και πας στη ΔΕΗ, δεν δέχεται η ΔΕΗ να πληρωθεί μόνο το ρεύμα και τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν. Εντάξει, δεν απαντάμε όλοι. Είναι, υπάρχει το ATM στο οποίο μπορείτε να κάνετε την πληρωμή, αλλά και πολλοί εδώ φίλοι, όπως λένε, η ΔΕΗ δέχεται μέσα στη ΔΕΗ, έτσι, που μπορείτε να κάνετε αυτή τη συναλλαγή. Λοιπόν, έλατε κύριε. Έλατε. Δημήτρης Γεωργίου ονομάζομαι. Ήθελα να προτείνω, γιατί δεν τα άκουσα, μάλλον θα ισχύει, αλλά δεν το είπατε,
μέσα στα πλαίσια αλληλεγγύης και των σκοπών του ΕΠΑΜ, καλό θα ήταν η συλλογική αγωγή που θα γίνει να αφορά και τους φίλους του ΕΠΑΜ και άλλο κόσμο. Κρινίσουμε, γιατί αυτό νομίζω ότι από την αρχή είναι, ναι, δεν αφορά τα μέλη του ΕΠΑΜ, εδώ δεν είναι μόνο μέλη του ΕΠΑΜ, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Αλλιώς δεν θα κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση, θα καλούσαμε τα μέλη του ΕΠΑΜ και θα το κάνουμε μεταξύ μας. Αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, δεν έχει καμία σημασία η κομματική τους ταυτότητα που ανήκουν, αν συμφωνούμε τα προτάγματα του ΕΠΑΜ ή όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος. Α, πάμε στο θέμα των τραπεζών. Ο κύριος ρωτάει το εξής, να το πω. Να το πούμε μετά σε μια ξεχωριστή ενότητα για τις τράπεζες. Να το πούμε χωριστά. Λοιπόν, 1000 άτομα εδώ, 1000 πολεμμένες ιστορίες και η δική μου 1001. Ο καθένας τραβάει το προσωπικό του γολγοθά. Από ό,τι κατάλαβα όμως, αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση συλλογική και κατεξοχήν πολιτική. Και με ρίσκο τόσο μεγάλο, σημαίνει ότι είναι η αρχή ενός αγώνα συλλογικού πάνω σε δικαστικές μάγες που μπορούμε να κάνουμε έναντι του δημοσίου. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο αυτό το ξεκίνημα της πολιτικής κίνησης που κάνουμε και όχι τόσο της δικαστικής και αν περιέχεται αυτό μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Μάλλον το πολιτικό σκέλος δεν είμαι ο αρμόδιος να το αναπτύξω, αλλά για να δώσω και τη βαρύτητα την πολιτική που θα έχει και σαν πάσα για τον Δημήτρη Λογκαζάκη που σε αυτόν θα παραπέμψω το πολιτικό σκέλος της ερώτησης. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η αγωγή, θα μου πείτε σιγά μια αγωγή είναι, δεν έγινε και τίποτα και πες ότι τη χάνουμε. Ναι, ωραία, τη χάσαμε. Αν τη χάσουμε, την επιδώσουμε σαν απόφαση στο ελληνικό δημόσιο και περάσουν 40 μέρες ή 30 κατά περίπτωση, τότε σε αυτή την περίπτωση εξαντλήσαμε μόλις την ελληνική ένωμη τάξη. Το ΕΠΑΜ ξέρετε που θα προσφύγει αμέσως μετά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας είπα εξ αρχής και επαναλαμβάνω, είναι μια μάχη που θα τη δίνουμε μέχρι τον τελευταίο και μέχρι να κερδίσουμε το δίκαιο μας. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα υποστηρίξουμε όλη την Ελλάδα, εμείς το 1% του εκλογικού σώματος. Εμείς θα πάρουμε την Ελλάδα στις πλάτες μας και θα κερδίσουμε για όλοι. Μισό λεπτό. Θα συνεχιστεί έτσι, αλλιώς εγώ δεν με αφορά. Ο στόχος μας είναι καθαρά πολιτικός. Δεν είναι να κερδίσουμε απλά μια αγωγή, για την οποία θα περάσουν μια νύχτα σε ένα κοινοβούλιο, σε θερινή περίοδο, όπου δεν θα το καταλάβει κανείς, μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο για τα αποστάσια και θα το ανατρέψουν. Αυτή η προσπάθεια είναι η προσπάθεια να καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων του να ξεφοβηθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η ιστορία, η αγωγή, ειδικά εάν πετύχουμε την πρώτη φάση της που είναι πολύ σημαντική, το να πάρεις την απόφαση αναστολής, θα τη γιορτάσουμε στο Σύνταγμα. Θα τη γιορτάσουμε στο Σύνταγμα. Με όλο τον κόσμο εκεί, με όργανα και φυσικά το απαραίτητο τσιμπούσιο όπως ταιριάζει στους Έλληνες, για να δηλώσουμε ότι το επόμενο βήμα δεν είναι η απαλλαγή από τους φόρους, είναι η απαλλαγή από την ιστοσημωρία. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα δεν είναι να αξιοποιήσουμε και να πιστέψουμε ότι με αυτό θα λύσουμε το πρόβλημα. Σας το λέω ανοιχτά. Τώρα δεν δικηγόρητε, εντάξει, υπονομεύουν τον ρόλο τους. Αλλά το λέω ανοιχτά. Και θετική απόφαση να υπάρξει τέλεση διοίκηση, η όλη ιστορία και θετική, θα την ανατρέψουμε σε μια νύχτα. Είναι σε καθεστώς, είμαστε σε καθεστώς πλήρους ανομίας. Ό,τι γουστάρουν κάνουν, είναι καθεστώς κατοχής. Το πρόβλημα είναι να ξεφοβηθούμε. Και επειδή δεν μπορεί ο καθένας μόνοι μας, να φαντάζεται ότι μπορεί να τα βάλει με το κράτος, ξέρω εγώ, με τον έφορα και όλα αυτά τα πράγματα, να δώσουμε την εικόνα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αν μπορούμε σε αυτό, το επόμενο βήμα είναι να πάρουν τις ουσίες αλλαγές. Αυτή είναι η ιστορία.
να πάρουμε διοικησία. Και αν μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό, μια σταλιά άνθρωποι, φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε αν οργανωθούμε σωστά σε κάθε γειτονιά. Αυτό που βλέπετε σήμερα, το ΕΠΑΜ θα το επαναλάβει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πλατεία. Θα πάει και θα μιλήσει με όλο τον κόσμο και θα ζητήσει να στρατευτεί σε αυτή την ιστορία. Δεν έχει να χάσει τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες του. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος, αν είναι εύκολο να έρθετε λίγο κοντά, είστε κοντά στο μικρόφωνο. Έλα. Γεια σας. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα καθαριστικό μέχρι στιγμής. Αυτό ήθελα να πω. Μετά το δεκαήμερο, άντε το παλάβω. Δεν ξέρω. Και θα γεμίσει το δικαστήριο της Αθήνας με 100, 200, 300 χιλιάδες Έλληνες πολίτες που θα ενάγουν το ελληνικό δημόσιο. Δεν θα σταματήσω. Όρεξη να έχουμε και θα υπάρξουν και άλλα δεκαήμερα με αγώγες. Ελάτε. Κυρίως προς το Μάριο, βέβαια, έτσι. Βλέπω ο Μιχάλης Αλγάκος, βλέπω στο Δήμο Πετρούπολης. Θα ήθελα απλώς να ενημερωθώ για κάποια πράγματα που δεν κατάλαβα για να μπορέσω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά κυρίως και άλλους συνάδελφους να πείσω να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν, αν δεν άκουσα πόσο είναι το κόστος, θα σας πω ότι μια αγωγή, μια νομική πράξη, μια νομική διαδικασία. Έτσι, το λέω αυτό επειδή και εμείς, σαν εργαζόμενοι του Δήμου, έχουμε συμμετάξει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες διαδικασίες για δεδουλευμένα, για επιδόματα κτλ. Το πρώτο που θα ρωτήσει κάποιος. Είναι, εντάξει, άλλη μια προσπάθεια ίσως για να πάνε λεφτά δικηγόροι, το πρώτο που ρωτάει. Και πώς είναι αυτό το κόστος, το πρώτο, αν μπορείς να απαντήσεις γρήγορα και θα ξανακάνω. Τώρα, θα παραπέμψω για την απάντηση στον Δημήτρη τον Καζάκη, γιατί πολύ απλά το ίδιο με ρώτησε χθες και να σας πει την απάντηση που του έδωσε. Λοιπόν, ως προς τα έξοδα των νομικών, αυτό αφορά το ΕΠΑΜ. Δεν αφορά κανέναν ανάγοντα. Ωστόσο, επειδή πιθανόν να χρειαστούν πάρα πολλές δράσεις, έχουμε ορίσει, βέβαια στο μέτρο του δυνατού, μέγιστο 5 ευρώ η συμμετοχή στην αγωγή. Για τη δυνατότητα κίνηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως αυτός που δεν έχει, δεν έχει τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν πάμε σε αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα θα σηκώσει το βάρος το ΕΠΑΜ. Και φυσικά η νομική του. Και κάτι άλλο. Τα χρήματα αυτά δεν τα εισπράττουν οι δικηγόροι του ΕΠΑΜ. Να ξέρετε, τα δίνετε στο ΕΠΑΜ. Δεν είναι... Θα τα δίνετε στο ΕΠΑΜ αυτά. Δεν είναι, βέβαια, είναι παράβολα. Θέλετε να σας το πω απλά. Τα έξοδα θα τα καλύψουν οι τρεις δικηγόροι του ΕΠΑΜ. Είναι δωρεάν. Είμαστε τρεις δικηγόροι, είμαστε λιγόνοι και κάνουμε πράξη νομικής αλληλεγγύης. Θα σας καλύψουν τι κίνηση αυτή που γίνεται. Και κάποιος, για να πείσουμε και κάποιον ακόμη που φοβάται, από, αν κατάλαβα καλά, διεκδικούν ότι αυτά τα καθαριστικά της εφορίας είναι παράνομα. Άρα, πλαστά. Άρα μπορεί κάποιος να κάνει την αγωγή, και διευθυντήνωσέ μου το αυτό, να συνεχίζει να πληρώνει, γιατί μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να μείνει μεγάλη προόδος να τη χάσει, άρα πληρώσει και φόρο, διαπληρώσει και τόπους μετά, και αν δικαιωθεί, έτσι, θα μπορεί να εισπράξει τα λεφτά πίσω με πληρωμένους τόπους που ανέβες. Εάν εξακολουθήσετε να πληρώνετε, τότε μην μπείτε καν στη λογική να συμμετέχετε στην αγωγή. Είναι, για να συμμετέχει κάποιος, είναι προαπαιτούμενο να λέει ότι συμμετέχω και ενάγω τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, γιατί είναι παράνομο και μου καταλογίζει παράνομο χώρο. Άρα δεν πληρώνω παράνομο χώρο. Αυτό από τη στιγμή που θα την υποβάλουμε εντός μας... Μας λες ότι φοβάται έτσι. Εδώ πέρα είχαμε καταφύγει από εμάς. Τράβο, ρε. Εμείς θα ζητήσουμε μια προσωρινή... Εγώ είναι ο πόρος, μη φοβάστε, θα το πληρώσω. Εμείς θα ζητήσουμε προσωρινή διαταγή, ώστε αν μπορέσουμε να σας καλύψουμε εντός το πολύ μια εβδομάδα, 4 ημερών. Δηλαδή δεν θα μείνετε ακάλυπτοι, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα τα κάνουμε κάθε μέρα. Να ενημερώσω το μεταξύ ότι μόλις είδα στο ακροατήριο,
και κάθεται και με πολύ ταπεινότητα είναι ο Γιάννης Εντυπωσάτσος, ο συνάδελφός μου, τον οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Γιάννη, αν θέλεις, έλα πάνω μαζί. Να το βοηθήσει λίγο γιατί με βάλουν τα ταχώτα. Καλησπέρα σε όλους. Χρηστικά λοιπόν, έτσι, γιατί η εφορία μπορεί να έχει δεδομένους φόρους και από άλλες. Δηλαδή, τέλος επιδηλεύματος, αυτοκίνητα που βάζει, ένα τέτοιμο σε 180 ευρώ, ας πούμε, για το αυτοκίνητο, δεν το πλήρωσα. Και βάζει και από ΦΠΑ, έχει και άλλα. Αυτά δεν περιλαμβάνονται. Α, καμία σχέση. Άλλο, το ένα άλλο, λέτε, δεν είναι. Και κάτι άλλο να ρωτήσω, το εκαθαριστικό. Εμένα ας πούμε είναι μηδέν, δεν έχω. Το φετινό, αυτό που έφτιαξα, έτσι. Εγώ τι έχω να, τι κερδίζω, όχι, ναι, αν το πω έτσι, τι κερδίζω εγώ, αν κάνω την αγωγή. Αφού έτσι αλλιώς να πληρώσω, δεν έχω να πληρώσω. Δεν μου ήρθε να πληρώσω. Όχι, άλλο το σύνολο να γίνει πολύ. Αφενός είναι η συνολική. Αφετέρου. Εάν δεν είχαν ψηφιστεί όλοι αυτοί οι φορολογικοί νόμοι που θα το έβγαζαν μηδενικό ή καθαριστικό, ενδέχεται να δικαιούνταν επιστροφής. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Και τρίτο, επειδή μου είπατε για αυτούς νόμους ισχύει. Μέσα στο καθαριστικό, αυτό που βλέπετε εσείς, δεν είναι ένας νόμος. Εφαρμόζονται οι νόμοι, για παράδειγμα, είναι ο 3842 του 10, ο 3943 του 11. Όλοι οι φορολογικοί νόμοι περνάνε με φορολογικές διατάξεις από διάφορους νόμους. Αυτό που βλέπετε είναι το προϊόν μια σειρά νόμων οι οποίοι λειτουργούν φορολογικά. Επομένως, αν εμείς καταφέρουμε να πάρουμε μια προσευχή διαταγή περί αντισυνταγματικότητας, θα αφορά αντισυνταγματικότητα όλων αυτών των νόμων. Το φορολογικό σύστημα της χώρας τεινάζει προς τον αέρα. Αυτό κάνει. Μισό λεπτό. Μπορεί και να σκοτωθείς, αλλά πάτε να πω. Μην μιλάτε έτσι μεταξύ σας, μην γίνεται διάλογος. Αν με επιτρέπετε και ένα σχόλιο, δεν είμαι νομικός, δημοσιογράφος είμαι. Φέτος σας ήρθε μηδενικό. Του χρόνου με το νέο φορολογικό είστε σίγουρος ότι θα σας έρθει μηδενικό. Αν δεν του σταματήσει κάποιος, φέτος. Τώρα. Οπότε, λοιπόν, ο κύριος, περιμένει πολύ ώρα να γράψει. Γεια σας όλους. Βλέπω την υπεύθυνη δήλωση και λείπει ο λόγος για τον οποίο γίνεται. Είναι αόριστος. Αυτό που βλέπετε είναι... Αυτό που βλέπετε αφορά μια εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο μου ή προς το πρόσωπο των δικηγόρων του ΕΠΑΜ και του Γιάννη Δημοσάτη. Έχουμε αφήσει κενό το όνομα, δεν σας επιβάλλουμε ποιον θα εξουσιοδοτήσετε. Όπως βλέπετε εσείς που το ανατίθετε, εμείς διεκπεραιώνουμε. Η υπόθεση που μας ανατίθεται είναι αυτή την οποία θα θέλετε εσείς να υπαχθείτε. Δηλαδή, αν συμμετέχετε στην αγωγή, να λέει πώς. Επί ανυπόστατου εγγράφου, πώς θα με εξουσιοδοτήσετε. Όχι, όχι. Είναι μια απλή εξουσιοδότηση που μας εξουσιοδοτεί. Αυτό είναι αντίγραφο από δικαστικό πληρεξούσιο, για να ξέρετε. Είναι αντίγραφο από πληρεξούσιο συμβολιογράφου. Δεν είναι ότι μας κατέβηκε και το γράψαμε έτσι. Απλά μας εξουσιοδοτείται να διεκπεραιώσουμε τουλάχιστον το τυπικό της καταθέσεως. Όποιος θέλει στην προσωρινή διαταγή, και άμα το θέλετε διαφορετικά, είναι προσωπική μου παράκληση, όταν θα συζητήσουμε την προσωρινή διαταγή με τους συναδέλφους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, πολύ θα ήθελα να είστε όλοι εκεί. Να γεμίσουμε ένα βραβείο. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και χρειάζεται να, για κάποιο λόγο να πάρεις φορολογική ενημερότητα, κάνοντας αυτή την προσφυγή, έστω και αν έχεις κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα ή δεν έχεις. Νομίζω το διευκρινίσαμε πριν, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει θέμα με τη φορολογική ενημερότητα, γι' αυτό είναι και το δεκαήμερο και είναι σφιχτό, έτσι. Για να πάρει τη φορολογική ενημερότητα. Για τη φορολογική ενημερότητα. Είμαι φαρμακοποιός και κάθε μήνα χρειαζόμαστε φορολογική ενημερότητα. Έχω ρύθμιση. Εάν δεν την πληρώσω και δεν θα πάρω φορολογική ενημερότητα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να μου κατάσχουν και χρήματα από το ποσό των συνταγών που μου οφείλουν. Τι θα συμβεί τότε.
με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η ΔΕΗ, με συγχωρείτε, η ΔΟΗ, δεν μπορεί να μην σας εκδώσει φορολογική ενημερότητα. Αν εμείς κοινοποιήσουμε, ένα λεπτό για να καταλάβετε, όταν λέμε ότι παίρνουμε μια προσωρινή διαταγή, η προσωρινή διαταγή είναι μια μικρή δικαστική απόφαση, την οποία την κοινοποιούμε στη ΔΟΗ και η ΔΟΗ υποχρεούται να την ακολουθήσει. Εάν σας αρνηθεί το ελληνικό δημόσιο να σας εκδώσει φορολογική ενημερότητα, τότε αν θέλετε να το δούμε λίγο δικονομικά, είναι μεγαλύτερη σας χαρά. Θα του κάνετε μια αγωγή, γιατί παραβιάζει δικαστική απόφαση και θα εξοφλήσετε όλα σας τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Σε πόσο χρόνο προσδιορίζεται η υπόθεση? Η υπόθεση, σαν τακτική δικάση μας, θα πάει μακριά. Μιλάμε μόνο για ασφαλιστικά μέτρα, έτσι. Και τα ασφαλιστικά σε πόσο χρόνο προσδιορίζονται? Τα ασφαλιστικά μπορεί να προσδιοριστούν, όχι, τα ασφαλιστικά ως τακτική δικάση μας ασφαλιστικών μπορεί να προσδιοριστούν εντός 6 μηνών. Αλλά η προσωρινή διαταγή προσδιορίζεται εντός μια εβδομάδα. Απάντηση για τον κύριο για την χρονολογική ενημερότητα. Ναι, εντός μια εβδομάδα. Αν κερδιστούν τα ασφαλιστικά μέσα σε μια εβδομάδα, μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα? Ο 4055 του 12 επιβάλλει στο δικαστήριο να συζητήσει την προσωρινή διαταγή εντός 48 ώρων. Η μια εβδομάδα που σας λέω εγώ υπερκαλύπτει το όριο τιμών. Η απόφαση πότε πήγε? Επιτόπου. Για να καλύψει την περίπτωση χρονολογικής ενημερότητας. Επιτόπου, επιτόπου. Απάντηση στον κύριο. Η απάντηση των ασφαλιστικών της προσωρινής διαταγής βγαίνει επιτόπου. Λοιπόν, και μπορεί να πάρει την επόμενη ερώτηση. Ο κύριος, ελάτε. Καλησπέρα. Συζητώντας ο κύριος Καζάκης είπε ο κύριος Καζάκης, όχι μόνο ο κύριος Καζάκης, όλοι, ότι όταν βγαίνει μια απόφαση δικαστική, το κράτος παίρνει μια απόφαση η οποία την καταργεί. Είτε με εγκύκλιο, είτε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η καταβολή του Χαρατσιού στη ΔΕΗ είναι συνταγματική. Μετά από λίγο καιρό, στηριζόμενη βέβαια στην αρχή της αναλογικότητας. Μετά από λίγο καιρό ο κύριος Βενιζέλος, με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό που λέει ο κύριος Καζάκης, λοιπόν, ουσιαστικά το καταργεί. Και τι λέει? Ότι μέχρι 1000 τετραγωνικά πληρώνεις κανονικά, από 1000 μέχρι 2 έχεις έκπτωση 30% και από 2 και πάνω 50%. Ουσιαστικά αυτό είναι παράνομο και καταργεί την ίδια την απόφαση. Τι σκοπό έχουμε να κάνουμε εμείς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Δηλαδή ουσιαστικά στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καταργεί ουσιαστικά την απόφαση η οποία στηρίχθηκε στην αρχή της αναλογικότητας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχει κυρωθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μετά την πάροδο των 3 μηνών, πάει να ισχύει αυτοδικαίως. Οπότε δεν υπάρχει. Μάλιστα. Είναι κάτοχοι μεγάλης περιουσίας, ακίνητης, έτσι. Ουσιαστικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και δεν πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Και εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα όφελος. Τώρα ανακαλύψατε ότι στην Ελλάδα πληρώνουν μόνο μισθωτική στάση. Μα για αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Για αυτό το λόγο και γι' αυτό είναι και η ερώτησή μου. Όλα τα φορολογικά βάρη θα τα πληρώσουν μόνο οι μισθωτικοί και οι σταξιούχοι. Αυτό είναι δεδομένο. Αν περιμένετε να πληρώσουν. Λοιπόν, είναι και ξεκάθαρο. Οπότε, επόμενη ερώτηση. Κάποιος που δεν έχει ξαναρωτήσει, αλλιώς θα πάμε στον κύριο. Έλα. Πάμε παρακαλώ, γιατί προηγούμενα. Κύριε, ρωτήσατε πρώτος κύριε, σας παρακαλώ, ρωτήσατε πρώτος. Και δίνω το μικρόφωνο. Ήρθατε να κάνετε εδώ. Ήρθατε εδώ για να κάνετε προσταρία. Δεν ρωτήσατε πρώτος κύριε. Ήρθατε εδώ για προσταρία. Σεβαστείτε τους υπόλοιπους που δεν έχουν ρωτήσει ακόμα. Δεν είστε μόνος μας εδώ. Όχι, δεν σας έδωσα το λόγο. Δεν σας τον έδωσα το λόγο, κύριε. Να μάθετε, να σέβεστε. Η πρώτη είναι ότι εκτός του ρίσκου, αν υπάρχει άλλη συνέπεια,
σκοτώνουν όλοι πίσω. Έφυγε μόλι αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η πρώτη είναι αν εκτός του ρίσκου υπάρχει άλλη συνέπεια. Και η δεύτερη, εάν κάποιος που έχει δώσει μια μικρή δόση, χάνει το δικαίωμά του. Λοιπόν, καταρχάς εσείς πίσω μη χρησιμοποιείτε διακομιστές ερωτήσεων. Ελάτε να τις κάνετε μόνοι σας. Κατά δεύτερο λόγο, το ρίσκο είναι να χάσουμε, αλλά και να χάσουμε θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι το μοναδικό σας ρίσκο. Το ρίσκο του να μην το κάνουμε είναι να πληρώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κυρία της στο... Καλησπέρα. Για τα καράτσια, είπατε, είχε πρόεδρε εσείς πριν ότι αν πάω στην ΕΔΕΗ, πληρώσω μόνο το ρεύμα, δεν πληρώνω το καράτσι και μου έρθει μετά να μου κόψουν το ρεύμα. Είπατε να μην κάνει το τμήμα του ΠΑΜ συλλογικά. Πέρσι στη γειτονιά μου το ΠΑΜΕ του ΚΚΕ μάζευε μία δήλωση όπου λέγαμε ότι εγώ πλήρωσα αυτό ATM και καταθέσαμε συλλογικά, συλλογικά εννοούμε ένα πακέτο με αυτές τις δηλώσεις και τις φωτοτυπίες. Στη ΔΕΗ, ότι όλοι εμείς πήραμε και αρχικό πρωτοκόλλο το καθένας χωριστά, πληρώσαμε μόνο το ρεύμα και δεν πληρώνουμε το χαράτσι. Και να μην μας κρατήσετε αυτά τα χρήματα για το χαράτσι. Έκτοτε δεν ξέρω τι έγινε αυτό το χαράτσι. Μας είπαν ότι πήγε στην εφορία, αλλά δεν μου έρχεται στο λογαριασμό μου. Πιθανόν να μπορούσε κάποια στιγμή την εφορία. Φέτος μου ξανά έρθε το χαράτσι, το καινούριο, το φετινό. Πήγα στη ΔΕΗ. Πλήρωσα μόνο το ρεύμα και μου είπαν, είχα πάτε στην εφορία να δηλώσετε ότι θέλετε να σας έρθετε από εκεί ή θα σας έρθει στον επόμενο λογαριασμό που σημαίνει ότι θα έρθει μεγάλος στο επόμενο και πιθανόν να μου πούνε ότι κόβεται αν δεν το πληρώσετε. Η ερώτηση λοιπόν είναι γιατί δεν κάνει και το ΕΠΑΜ αυτή τη διαδικασία του εξώδικου που προτείνατε εσείς, συλλογικά όχι ατομικά ο καθένας μας. Αυτό σας είπα και πριν ότι η συλλογική δράση και τα συλλογικά όργανα είναι μια λύση. Βεβαίως και το ΕΠΑΜ μπορεί να το υιοθετήσει αυτό. Η σημασία που πρέπει να δώσουμε είναι ότι με τίποτα δεν πρέπει να πληρώσει τα 50 ευρώ, διότι τότε στοχοποιείστε στην εφορία και από εκεί και πέρα θα σας καλεί συνεχώς να πληρώσετε. Να διευκρινίσουμε, το είπαμε και στην αρχή να το ξαναπούμε, ότι υπάρχει απόφαση που πλέον κρίνεται αντισυνταγματικό, δεν μπορούν να σας κόψουν το ρεύμα γιατί δεν πληρώνετε το χαράτσι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά λέει το Σύμβουλο της Επικρατείας, αλλά ο Άγιος Πάγος. Μισό λεπτό. Γιατί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Λοιπόν, υπάρχει απόφαση, είναι αντισυνταγματικό, δεν μπορούν να σας κόψουν το ρεύμα. Είναι πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη ερώτηση, ο κύριος. Πάντα το διευκρινίζουμε, πληρώνετε τη ΔΕΗ. Έτσι. Αν δεν πληρώνετε και τη ΔΕΗ, εννοείται ότι θα σας κόψει το ρεύμα. Μιλάμε ότι μπορείτε να μην πληρώνετε το χαράτσι. Αλλά... Καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση ακόμη. Η διαδικασία που λέτε της προσφυγής που θα κάνετε αφορά μόνο φόρο εισοδήματος ή και άλλες βεβαιώσεις φόρου που έχουν έρθει πρόσφατα. Ετάκτου 2009. Ετάκτου 10 που θα... Μόνο... Όχι, είναι μόνο για φορολογία εισοδήματος από την ψήφιση του μνημονίου και όλων των μεσοπρόθεσμων και των φορολογικών νομοσχεδίων και μετά. Αυτά τα καθαριστικά θέλουμε να προσβάλλουμε ως πλαστά άλλως ως νοθευμένα δημόσια έγγραφα. Και την εισφορά της αλληλεγγύης. Ναι, όλα. Και την εισφορά αλληλεγγύης και ό,τι σας έπρεπε. Η ερώτηση είναι, μπορεί να είχε υποθεί στο πριν, αλλά εγώ δεν το έχω συλλάβει. Τι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν σε δεν κερδίσουμε δηλαδή μέσα σε αυτό το δεκαήμερο. Συνεχίζουμε να έχουμε τις οφειλές που μας έχουν διακανονιστεί. Τι σας κάλεσε να πληρώσετε είτε εφάπαξ είτε σε διμηνίες δόσεις είτε σε μηνίες δόσεις. Λοιπόν, εσείς έχετε προβείτε σε διακανονισμό. Όπως σας είπε, η απόφαση θα βγει
την προσωρινή διαταγή σχεδόν άμεσα, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Άρα το μόνο πιθανό να ρισκάρετε είναι 1% για κάθε μήνα καθυστέρηση. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση για την συλλογική αγωγή που αφορά αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε για τις τράπεζες, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσουμε. Είναι η τελευταία ερώτηση από ό,τι κατάλαβα για τη συλλογική αγωγή. Να λύσουμε και αυτή την απορία και θα πάμε στις τράπεζες. Στην περιοχή του αστικού δικαίου δεν γίνεται ζήτημα ασυλίας, γιατί πολύ απλά δεν φύγουμε την ασυλία. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να αυτή η απόφαση να γενικευθεί, τούτο που ας πούμε, να μην είναι προσωπική κατά δική αυτού, αλλά... Να σου πω τι λέει ο νόμος. Το 242 του ποινικού κώδικα λέει ότι αν το δικαστήριο διαπιστώσει σοβαρές υπόνοιες για τα αυτογραφία, πρέπει ο δικαστής να παραπέμψει τη δικογραφία στην εισαγγελέα για να ασκηθεί ποινική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν καταφέρεις να τον καταδικάσεις σαν πλαστογράφο, έχεις ένα τεκμήριο ότι και ό,τι άλλο έκανε αυτός ο. Πλαστογράφος ήταν εξού πλαστό. Αυτό ανομικό είναι. Όχι, απλά θα είναι ένα δεξιμήριο, ένα... Μελλοντικούς δεν μπορεί να στοράζει. Ένα βήμα θα είναι για το μέλλον. Ο στόχος μας είναι να ξεπεδώσουμε αυτούς πριν τελεσυλλογική η απόφαση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις τράπεζες. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου απεβίωσε το 2011. Έχει γίνει δήλωση με επιστροφή. Μπορώ να κάνω, να συμμετέχω στη συλλογική αγωγή σαν κληρονόμος. Με τι δικαιολογητικά. Ναι, με την πράξη αποδοχής κληρονομιάς και καλά το πιστοποιητικό του άλλο θα πιστομιστεί. Λέει ο συνάδελφος ο Γιάννης Γκυνοσάς, ένα πιστοποιητικό πλησιαστέρων συγγενών, εγώ λέω και την πράξη αποδοχής κληρονομιάς μόνο και μόνο για να αποδεικνύουμε ότι δεν έχει τρέξει το περιέργημα της απογραφής. Αυτό. Δηλαδή με την πράξη αποδοχής κληρονομιάς και πιστοποιητικό μεταγραφής μόνο στην περίπτωση που ενίχεια κίνεται και χρειάζεται μεταγραφή για να αναλάβει. Λοιπόν, η ερώτηση είναι για όλους που ίσως δεν την ακούσατε όλοι καθαρά από το φίλο εδώ. Αν κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος, αν μπορεί η εφορία να του κρατά από το μισθό του το χρωστό. Πώς μιλάμε, έτσι, ενώ συμμετέχει στη συλλογική αγωγή. Ωραία, θα το απαντήσουμε εδώ οι δικηγόροι μας. Μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Για να κατασχεθεί μισθός πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Δικαστική απόφαση τίτλος εκτελεστός και μετά να μπορέσει να κατάσχει μέχρι το 50% του μισθού. Έτσι, μόνο το δημόσιο. Κανένας άλλος. Και για τη σύνταξη. Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά να υπάρχει δικαστική απόφαση, έτσι. Δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ ξεκαθαρίζω γιατί οι δικηγόροι μας είναι και κουρασμένοι. Το λέω λίγο πιο δημοσιογραφικά. Όποιος συμμετάσχει, κάνω μια. Αυτό που λέμε, αφού λοιπόν πάρουμε τα ασφαλιστικά μέτρα, κάνουμε τη διαδικασία, δεν μπορούμε στη συνέχεια αυτό που λέει ο φίλος που έχει αυτή την αγωνία, δημόσιος υπάλληλος, να έρθει το κράτος και να σου κρατάει μέσω του μισθού σου κάποιο κομμάτι από αυτό, από τη στιγμή που συμμετέχει στην αγωγή. Εντάξει, λοιπόν, είναι για τη συλλογική αγωγή. Όσοι ήσανε, τώρα που δεν υφίσταται πια, πρέπει να πανηγυρίσουν πάλι στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν στέλνει ένα χαρτί και λέει ότι θα πρέπει να πας στην εφορία μεταξύ άλλων για να πάρεις ένα πιστοποιητικό ότι έχει πληρωθεί το χαράτσι. Ένα. Δεύτερο,
σου λέει όσο διάστημα δεν... ότι θα πληρώνει την ενέργεια του ΡΑΕ. Λοιπόν, είναι η Μητσιακή Αρχή Ενέργειας. Κατά πόσο αυτά τα δύο είναι νομότυπα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος αύριο και της πει, γιατί μου ζητάς πιστοποιητικό από τη ΔΕΗ και γιατί με χρεώνεις και 7%. Βάσει ποιου νόμου. Πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος αυτό. Είπαμε και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να συσχετιστεί και με την απόφαση της Συμβουλίας της Επικρατείας η πληρωμή, μάλλον η εξυπηρέτηση από τη ΔΕΗ με την πληρωμή του κρατσιού. Δεν μπορεί να συσχετίσει δηλαδή την παροχή υπηρεσιών η ΔΕΗ με το κράτσι. Τώρα, τι μπορείς να κάνει, υποχρεώσεις τη ΔΕΗ με δικαστικό τρόπο να σε συνδέσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη μόνη περίπτωση που μπορεί η ΔΕΗ να αρνηθεί η σύνδεση είναι όταν το με αγωγή καταδείξει δήλωση βουλής λοιπόν. Μπορείς να υποχρεώσεις τη ΔΕΗ να σε συνδέσει. Χρησιμοποιώντας τη δικαστική απόφαση, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν είναι αποσυνδεδεμένο το έργο. Πρέπει να κάνουμε σύμβαση με τη ΔΕΗ. Τελειώσαν αυτές οι εταιρείες που τα αρπάξαν και σηκώθηκαν και φύγανε. Και πρέπει να υπογράψουμε και τέτοια σύμβαση. Λέει, εφόσον δεν υπογράψεις, για όσο χρόνο δεν υπογράψεις καινούργια σύμβαση, πληρώνεις κατά 7% ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να σου επιβάλλει αύξηση την ηλεκτρική ενέργεια, αυτή είναι δε. Όχι, από τη στιγμή που είναι μονοπωλιακή κατάσταση. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορώ να το δω. Ναι. Συμβεβαίωση ότι έχει καταβληθεί το παράτσι. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε προσφυγή στο δικαστήριο. Να εξηγήσω κάτι. Yeah. Η σύμβαση που υπογράφεται με τη ΔΕΗ λέγεται σύμβαση προσχωρήσεως. Η ΔΕΗ υποχρεούται να σας δεχτεί στο δίκτυό της και αυτό αν δεν το κάνει και ο τελεός θα το πετύχει το δικαστικά όπως σας είπε και ο Γιάννης, ο Γκίνοσάτης. Αυτό που το 7% δεν τρέχει από συμβατικό όρο, είναι κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αφού σας το ομολογεί εγγράφος, κάντε μια αγωγή αποζημιώσεως για αυτό το 7% να βγάλετε και κέρδος. Επειδή κάποιος παρανομεί σε βάρος σας, δεν σημαίνει ότι εσείς πρέπει να το υποστείτε. Κάντε μια αγωγή για προσβολή της προσωπικότητάς σας, για υπεξαίρεση ή για προβολή ψευδών γεγονότων και στοιχείων εκεί πέρα και πάρτε τους ηθική βλάβη και πάρτε τους στο κεφάλι. Επειδή δηλαδή μας μάθανε 190 χρόνια ανεξάρτητου ελληνικού κράτους να είμαστε ραγκιάδες, θα εξακολουθήσουμε το 2012 να είμαστε ραγκιάδες. Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγευόμαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανούς
λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιο μολύβι και την ψυχή μου ένα περάτο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, τυρνώ του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιασα απ' αυτή τη γωνία που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στο μωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τη λιγμένη. Να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα. Κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απαγκιό όσοι ζουν σε φύγη. Καινούρια αρχή. Και σε καλό να τους βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τις φωνής της ηγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει. Κι ας τρίξουν οι σκαρμοί μου, έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου. Την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου. Τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη. Πάρε τα χνάρια μου αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσο στους συχνανθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στους πανερήμους τόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέσεις εγώ όσα είχα μέσα μου. Σήξη λίπεσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απεθάντος και όμοια αλληγορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φίτιλοι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο θα κραγεί. Ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τις βολής της ηγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Το επάνω εδώ. Εσείς μαζευτείτε και εμείς προχωράμε. Να που βγήκε μια ωραία πρόταση. Λοιπόν. Έχω νοικιάσει ένα σπίτι. Η ΔΕΗ πήγε στο όνομά του. Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό. Και εγώ είχα κάνει μια αίτηση να μην πληρώνω το χαράτσι. Φεύγοντας, η ΔΕΗ δεν μου το συνδέει στο όνομά μου, παρόλο ότι έχει πληρώσει αυτό το ποσό που κοστούσε στη ΔΕΗ. Τι γίνεται σε αυτό, είναι παράνομο? Πρέπει να πληρώσω το χαράτσι για να το συνδέσει. Να το περάσει δηλαδή στο όνομά μου. Ναι, ό,τι μπορεί να κάνω δηλαδή και εγώ δικαστικό αγώνα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το κύκλο. Είναι ένας πρώτος κύκλος. Να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτή η εκδήλωση δεν είναι η μοναδική. Ούτε η μόνη πηγή που θα έχετε πληροφόρηση για τη συλλογική αγωγή. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις στη συνέχεια, στην Αττική και στην περιφέρεια, αλλά μιλάμε τώρα για την Αττική. Επειδή περνάει η ώρα, κάποιος κόσμος έχει έρθει και με το μετρό ή με μέσα μεταφοράς, να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν για τις τράπεζες, έτσι, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Άρα, πάμε στις τράπεζες και βλέπω ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Ο κύριος. Ναι, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση και νομίζω ότι θα πιάσει αρκετό κόσμο, γιατί έχουμε πρόβλημα και με επιχειρηματικό δάνειο και με πολλά ατομικά από κάρτες, από καταναλωτικά, όπου το σύνολο των δανείων ξεπερνά το 250% του εισοδήματος του ετησίου. Και όσον αφορά το επιχειρηματικό, το οποίο οφείλεται από όμικρον έψιλον, η οποία έχει ζημιές και δεν μπορεί πάλι να αποπληρώνει τις δόσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή. Να απαντήσουμε έτσι. Να κάνουμε τόσο ατομικά για τον κάθε ενδιαφερόμενο να απαντάω έτσι, γιατί θα μου πάρει αρκετό χρόνο. Αυτό που μου κάνετε τώρα είναι μια ανάθεση ενός ερωτήματος εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να μου δώσετε πολλά περισσότερα στοιχεία για να σας απαντήσω. Δηλαδή, μου είπατε ένα επιχειρηματικό δάνειο. Εγώ σημείωσα αμέσως ένα αλλιόχρωμο λογαριασμό. Για να καταλάβετε, δεν γίνεται να σας απαντήσω τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Θα πρέπει να μου φέρετε αντίγραφα δανειακών συμβάσεων συν την απάντηση στο αίτημα αν τα δάνειά σας είναι τιτλοποιημένα, σε ποιον φορέα και πότε έγιναν οι καταχωρήσεις των τιτλοποιήσεων, για να μπορέσουμε να σας πούμε τι μπορεί να κάνει. Να κάνω μια πρόταση. Μισό λεπτό. Επειδή ο καθένας μπορεί να έχει μια μοναδική περίπτωση, να γίνει μια εισήγηση, 5 βασικά σημεία στο πώς αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες, τα δάνεια, κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τους δικηγόρους μας, έτσι. Ναι, όχι, είχατε δίκιο, απλά λέω. Άρα, πάμε να κάνουμε αυτή την εισήγηση. Και αν πάνω σε αυτή την εισήγηση υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε να κάνουμε, εντάξει. Να κάνω εισήγηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις τράπεζες, το ξέρουμε όλοι, γίνεται ακόμη χειρότερο γιατί χάνονται οι τράπεζες ειδικού σκοπού. Οι ειδικού σκοπού τράπεζες μας παρέχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν περισσότερο και την καταθετική τους βάση αλλά και την κίνηση λογαριασμών. Στις τράπεζες που είναι εμπορικές, σούπερ μάρκετ ψωτικών προϊόντων, τόσο τα λέμε εμείς ως συνάδελφοι, και έτσι είναι, είναι τελείως αδιαφανής η κίνηση του χρήματος. Τελείως αδιαφανής. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με αυτό. Με την τυπλοποίηση δηλαδή ειδικά των δανείων. Μην νομίζετε 99,9% το δάνειό σας έχει τυπλοποιηθεί. Και δεν το γνωρίζετε. Πολύ απλά. Σημαίνει ότι ανήκει σε άλλον. Βεβαίως, πρώτα τα δισεκατοστικά έχουν. Γιατί έχουν τις προσημειώσεις. Άρα είναι ενυπόθηκα ακριβώς και έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που το πουλάει. Λοιπόν, τώρα θέλουν να μπουν σε δεύτερο κύκλο τιτλοποίησης παραγόγων, δηλαδή ό,τι έχει μπει ως εγγύηση. Πράγματα ασφάλεια. Λοιπόν, και το δεύτερο κύμα θα είναι οι καταθέσεις των υπολείπων τραπεζών, οι 4 μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, που θα πάρουν και τις ανακεφαλοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορούν μετά να τυπλοποιηθούν. Δηλαδή τι να τυπλοποιηθούν, να τις δώσουν σε άλλον, η οποίος θα διαχειριστεί με δικούς τους όρους. Και τα δάνεια καταλαβαίνουν, οι τυπλοποιήσεις καταθέσεων. Μα είναι απλό, είναι ότι το δάνειο θα ανήκει σε άλλον, η διαχείριση του συγκεκριμένου χρήματος. Αυτή η κατάθεση που έχετε θα δοθεί σε άλλον. Τι το κάνει ο άλλος? Το δημιουργεί ένα νέο τίτλο, το οποίο το ρίχνει στη διεθνή αγορά και χρησιμοποιεί ως εγγύηση στη δική σας κατάθεση. Αν αυτό αποδεικνύει τοξικός τίτλος, δηλαδή δεν έχει αντίκρισμα, πεταχτεί έξω από την αγορά, χάνεται η εγγύηση. Και θα βρεθείτε εσείς χωρίς κατάθεση, πολύ απλά. Οι 4 μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, παιδιά, είναι οι γνωστές, η Αλφα, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς. Γι' αυτό και απορροφούν όλους τους υπόλοιπους. Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω ένα άλλο πράγμα. Να σας πω. Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα συνταγματικό. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Το έχουν γκρεμίσει. Να σας πω κάτι άλλο. Με το προσχέδιο τώρα του προϋπολογισμού ομολογούν ανοιχτή κλοπή δημοσίου χρήματος στο όνομα του PSI.
Εάν υπήρχε οικονομικός αγγελέας που σέβεται τον εαυτό του ή τέλος πάντων το βρήκε, αυτό κανονικά είναι αυτεπάγγελτο. Δηλαδή θα πρέπει να τους πάνε μέσα για αυτό το πράγμα που ομολογούν εκεί. Τι ομολογούν? Ομολογούν ότι για να μας κάνουν από το PSI μας χρέωσαν μέσα στο 12 με 118,7 δισεκατομμύρια ρευστό στο χέρι. Αυτοί αντάλλαξαν ομόλογα, χαρτιά δηλαδή, και εμείς τους πληρώσαμε 106 δισεκατομμυρίων και εμείς τους πληρώσαμε 118,7 δις. Γι' αυτό το λόγο η Αργεντινή δίκασε και καταδίκασε υπουργούς, τραπεζίτες, το σύνολο του συναφιού. Και το ίδιο η Ισλανδία. Και μάλιστα οι Ισλανδοί, επειδή ήταν πιο ενήμεροι στα ζητήματα αυτά, τι κάνανε? Προσλάβανε ειδική εταιρεία Bounty, δηλαδή που ψάχνει επικηρυγμένους, επικήρυξαν τους υπουργούς και τους τραπεζίτες και τους μαζέψαν αυτή, μια αμερικάνικη εταιρεία. Τους μάζεψε λοιπόν, τους πήγε και τους δίκασε εκεί ο Ισλανδικός λαός. Και εδώ μας λένε κατάφατσα ότι έγινε ό,τι έγινε, το μνημόνιο νούμερο 2, όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε, τα μεσοπρόθεσμα ασφαλείας και όλα αυτά τα πράγματα, μόνο και μόνο για να αποποιωθεί το χρέος. Βγαίνει ο προϋπολογισμός επίσημα και σου λέει ότι αντί να αποποιωθεί, πληρώσαμε και από πάνω 118,7 για να γίνει οικονομική απομείωση των 106 και αυτά με στο 12. Φανταστείτε τι ακολουθεί, τι ουρά έχει αυτή η ιστορία, έτσι, για τα επόμενα χρόνια και τους κοιτάμε ακόμη. Το συζητάμε, το συζητάμε και για μηνυτήρια αναφορά σχετικά με αυτή η ιστορία. Και επιπλέον, δεν είναι μόνο αυτό, πάμε ακόμη παραπέρα. Προσέξτε τι λένε. Λένε ότι πήραν ένα CD ως εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών παίρνει ένα CD από την κυρία Λαγκάρ, το οποίο το έχασε. Δηλαδή εδώ, αν εσείς στη δουλειά σας σας δίνει κάποιος ένα και το χάνατε, θα σας πήγαιναν μέσα, εδώ μπορεί να λένε δικηγόρες, δηλαδή δεν τρέχει τίποτα, το συζητάνε. Έδωσε λέει κάποια ονοματάκια και κάποια άλλα, ξέχασε κτλ. Ο κύριος Μεϊμαράκης, οποιοσδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο όνομα, δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί στη θέση του θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε. Γιατί Λαμογιά είναι σε όλο το σύστημα κομματικής διαχείρισης. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα σχετικά μόνο με το Μεϊμαράκη ή οτιδήποτε. Σας λένε κατάβατσα ότι διακίνησε 10 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόσαστε το ποσό. Πώς τα διακίνησε αυτά? Αν μπράβο, μέσω τραπέζης. Οποιοσδήποτε ξέρει από τραπεζικές εργασίες, είτε έχει δουλέψει είτε έχει επαφή, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό το χρήμα έχει πιστοποιηθεί ως μαύρο στην τράπεζα που πέρασε. Άρα, δεν ξέρουμε αν το κάνουμε. Εγώ προσωπικά το ξέρω. Θα το βρει δίκαιο ενδεχομένως. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Αλλά ξέρουμε όμως ποιος είναι ο κλεπταποδόχος. Η Τράπεζα της Ελλάδας και το τραπεζικό σύστημα. Ο δικηγορικός σύλλογος ξέρουμε τι κάνει. Σας πει ο δικηγόρη, δεν ξέρω εγώ, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Και να σας πω καπάκι, πριν ένα μήνα βγήκε δημόσια έκθεση, μια διεθνής έκθεση από ένα διεθνές Ινστιτούτο, το οποίο δεν το αφισβητεί κανείς, γιατί με βάση αυτό κινείται και η Ιντερπολ. Εντάξει, και λέει το 2010-2011 από την Ελλάδα. 200 δις μαύρο, δεν σας λέω το επίσημο το νόμιμο που βγάζουν έξω, 200 μαύρο. Και λέει η ελληνική, η όποια ελληνική, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο για την αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος, του ξεπλήματος δηλαδή. Πάντως το σκι το βρήκε ο Βενιζέλος. Ναι. Το άλλο πρόβλημα, πατατράκα, ας πούμε, ήταν σοβαρή προσβολή της υπόληψής του και παραιτήθηκε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά σας λέω ότι είναι καραβινάτες, θυμάστε, συζητάμε και με τους νομικούς, ειλικρινά, να προχωρούμε σε πράξεις τέτοιες, οι οποίες του αν μη τι άλλο να αναδείξουν το ζήτημα. Δηλαδή μας έχουν μια χαϊβάνια, κυριολεκτικά χαϊβάνια, βόδια κυριολεκτικά, και μας πλασάρουν ό,τι θέλουν, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν μια πολιτική μυθριδατισμού. Τι είναι ο μυθριδατισμός? Είναι η τακτική, το ανασωπητικό του σου σύστημα χάνεται, οπότε όσο δηλητήριο σου ρίχνουν μέσα, το αποδέχεσαι λες και δεν τρέχει τίποτα. Το ίδιο πράγμα. Σε μαθαίνουν ότι εδώ είναι ένα μαφιόζικο κράτος, λειτουργεί με όρους μαφίας, ανοιχτής μαφίας, και εσύ ως πολίτης οφείλεις να το θεωρείς απολύτως φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και απέναντι του πρέπει να φοβάσαι. Αυτό πρέπει να το θέσουμε τέρμα. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι, πώς να το πούμε, ότι τις προηγούμενες δεκαετίες τα βγάζαμε πέρα με κάποιο τρόπο. Εδώ παίρνουν τα αρέστα τους, το καταλαβαίνετε από το λαό. Και ή θα αποφασίσουμε ότι θα δώσουμε τα αρέστα μας
και ό,τι συμβαίνει αυτό για τις οικογένειες και για εμάς τους ίδιους και για τη γενιά που δεν πρόκειται να γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Γιατί όλη η νεολαία θα σηκωθεί να φύγει από εδώ πέρα και δικαιολογημένα. Εντάξει. Ή πολύ απλά σηκώνουμε κεφάλι και λέμε τελειώσανε τα ρέστα σας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μιλάτε όλοι μαζί και θα γίνει λίγο... Να σας πω, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη σκεπτικό. Λοιπόν, να σας πω και το σκεπτικό. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε σε μετοπική σύγκρουση, είτε είμαστε 3 είτε 1013. Σε μετοπική. Έτσι, ό,τι και αν κοστίσει, ό,τι ρίσκο και αν χρειαστεί. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά αυτή η ιστορία δεν γίνεται με το να περιμένουν τον κάθε Δαλάη Λάμα της επαγγελματικής πολιτικής πότε θα γουστάρει να μας δώσει λύση στο πρόβλημά μας και μέχρι τότε να κάνουν αντιπολίτευση ή συμπολίτευση πάνω στα πτώματα του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον να το επιτρέψουμε εμείς αυτό το πράγμα. Στον πέτο των δυνάμεων μας, όσο μας παίρνει. Αλλά τέλος πάντων, εδώ πάμε για μετοπική σύγκρουση και λέμε το πολύ απλό. Εμάς μας ενδιαφέρει, είτε αυτή είναι η πρωτοβουλία που κάνουμε τώρα με την συλλογική αγωγή, είτε με τα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, είτε με οποιαδήποτε άλλη δράση παίρνουμε, να συγκεντρώσουμε τέτοιες δυνάμεις, κοινωνικές εννοώ δυνάμεις, που να χρειαστεί να θέσουμε επιτάπητος και άρα να αναδείξουμε στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής κοινής, όχι του κ. Πεντεντέρη, έτσι. Λοιπόν, το εξής απλό ζήτημα. Ότι εδώ και τώρα πρέπει να καταληθεί αυτό το κοινοβούλιο το οποίο πολύ εύστοχα παλιός ο καθηγητής ο Μανώλης Οδεντάκης στην Κυριακάτικη Αυγή έλεγε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άθλια σφραγίδα της Τρόικας. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο σε αυτή τη χώρα. Και άρα, μπράβο, λοιπόν, να καταληθεί αυτό το πράγμα μαζί με την κυβέρνηση και να δοθεί η μόνη δυνατή δημοκρατική διέξοδος για το λαό. Που σημαίνει εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θα γίνει συγκεντρώνοντας όλες τις δυνάμεις του έθνους. Και όταν λέμε έθνος, δεν μιλάμε τις φαντασιακές λογικές που έχουν ορισμένοι, τέλος πάντων, και πώς θα λένε αρχαιολάτρες και εμείς, αλλά τις ζωντανές δυνάμεις, δηλαδή το λαό, με όλες τις δυνάμεις του, με όλες τις τάξεις του, τις τάξεις του λαού, όχι την άξονταξη, δεν μιλάμε για την ολιγαρχία που λέει λατή αυτόν τον τόπο, το ρίξαμε το σύνθημα της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου στο κάτω-κάτω της γραφής από εμάς ζείτε ρε. Και με αυτή την έννοια, άμα αποφασίσω εγώ ως λαός, δεν μπορείτε να επιβιώσετε. Και εφόσον δεν μπορείτε να επιβιώσετε, δεν μπορείτε να σταθείτε σε αυτόν τον τόπο. Η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή, μαζί με το στρατό τους, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, σε μια, πώς θα το πούμε έτσι, σε μια ανάμνηση της επανάστασης των Γαριφάλων του 1974, λένε στην κυβέρνηση, δεν με νοιάζει αν θα τα πάρεις τα μέτρα πίσω. Δεν με νοιάζει ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθήσεις. Θα σηκωθείς και θα φύγεις αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει η πολιτική απεργία. Θα σηκωθείς και θα φύγεις. Υπάρχουν και καραμπίνες. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ακούστε, έχουμε τη δύναμη με το μέρος μας. Γιατί αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του λαού. Δεν εννοώ σαν άσχετα με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη κατατρέχεται από το φόβο που τους παίρνουν τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης. Από εκεί και πέρα, εκεί είναι η μαγιά, εκεί είναι η προσπάθειά μας. Να τον βγάλουμε από το σπήλαιο του φόβου. Και αν το βγάλουμε, δεν το σταματάει τίποτα. Είναι τόσο η εύκολη η πολιτική ανατροπή και τόσο ομαλή και ανέμακτη που δεν πρόκειται να σταματήσει. Ποιος μόνο θα το σταματήσει, το παρακράτος ή οι Πρετοριανοί. Αν αποφασίσει τον κόσμο, ο κόσμος όταν αντιληφθεί δηλαδή ότι με μένα απλώς θα το κάνει αυτό το πράγμα, αν βρει τον τρόπο, ποιος είναι ο τρόπος, να οργανωθεί. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες οργανώνεται ο κόσμος. Ένα τσάβεση χρειάζεται. Τους έχουμε, είναι ανάμεσά μας. Μην ανησυχείτε αυτό το πράγμα. Μην ανησυχείτε για την ηγεσία και το ποιος θα το λύσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ανάμεσά μας. Είναι τρομακτικές οι δυνάμεις που έχει ο ελληνικός λαός. Και σε επίπεδο επιστημόνων, και σε επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης,
και προπαντός ζωντανής εργασίας. Άνθρωποι με μεράκι, με κατάθεση του ιδρώτατος μπορεί να ενοικοδομηθεί αυτή η χώρα από το μηδέν αν χρειαστεί. Σ' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αυτοί πρέπει να φοβούνται και σας εγγυρώμε ότι τρέμουν το ενδεχόμενο ενός λαού αποφασισμένου. Γι' αυτό και έχουν όλους παρατρεχάμενους, πουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, αντιπολίτευση με αντινηστεία και κρατική επιχορήγηση και καθισμένοι στα έδρανα, μη τους φύγει από την καρέκλα και άρα δεν ρισκάρω τίποτα. Γι' αυτό έχουν αυτές τις δυνάμεις, γιατί φοβούνται και αυτοίες όπου τετάρτης με τους όρους που θα τους φέρουν και θα με ψηφίσεις. Και όσο δεις εσύ διέξοδο, έτσι αλλιώς πόσο θα είναι, θα ζήσεις ακόμη. Αυτό είναι η όλη λογική. Απλά στα ράτα. Έτσι κινούνται. Λοιπόν, να τους δείξουμε ότι έχουμε μετρήσει λάθος. Είναι για μας, για το λαό δηλαδή και τη χώρα, είναι για αυτούς. Και πολύ σύντομα θα φανεί αυτό. Και ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορούν εύκολα επιχειρηματίες, πολιτευτές, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε, είμαστε χαμηλών πτήσεων κάτω από το ραντάρ. Και αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες πτήσεις. Και να στοκάρεις. Αλλά εάν θες να χτυπήσεις την καρδιά το σύστημα, μόνο έτσι μπορείς να το κάνεις. Και μπορείς να το πετύχεις με πολύ εύκολο τρόπο. Προσέξτε, μια χιλιοστή άνθρωποι, μια χούφτα άνθρωποι, ανατρέψαμε την πρώτη φάση των ΕΟΣ στην Ελλάδα ώρα που οι κεντρικές συνδικαλιστικές ηγεσίες έλεγαν «Έλα ρε παιδιά, χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε με την ΕΟΣ». Το ρεκρουτηριασμό και το ξεπούλημα της χώρας είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί δεν ασχολείται κανένας. Αυτό θέλουν να κινούν στο προσκήνιο. Και όταν τους αναδείξαμε, τους βγάλαμε το προσκήνιο και τους λέμε «Νάτε αυτό». Είναι. Και αυτή τη δουλειά πάνε να κάνουν, βουλιάξανε τα πάντα. Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε και στη Θράκη αυτό, φανταστείτε τι δύναμη αποτελεί το να ενταχτούμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Φανταστείτε, λέω, ότι στα ασφαλιστικά μέτρα που θα ζητήσουμε για το παράδειγμα που λένε οι δικηγόροι, να πάμε εκεί πέρα 5-10.000 ενάγοντες. Θα σου πω άσκηση πίεση στον δικαστή τον ίδιο. Γιατί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, το ξέρουν και καλύτερα βέβαια οι νομικοί, είναι απλός κόσμος. Εγώ τους λέω λαϊκούς δικαστές, με την έννοια ότι βγαίνουν από εμάς, δηλαδή έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη όταν ανεβαίνει στις. Ναι, εδώ μπορείτε να κάνουμε. Όπως υπάρχει μια νομική μελέτη εξαίρετη του 41, ο ρόλος των βλακών είναι το κοινωνικό βίο. Υπάρχει δηλαδή σε όλα τα επαγγέλματα. Τι να κάνουμε τώρα. Το ξεπερνάμε όμως, το υπερβαίνουμε, πάμε μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πάμε να στάσουμε ξανά πα. Και να την κερδίσουμε, θα την ανατρέψουμε αύριο το πρωί. Αυτή. Αφού έχω και το παππού και το μακέρι. Έτσι δεν είναι. Είναι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, δηλαδή τι, μια ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει καν συνταγματική υπόσταση. Μου χρεώνει αυτά τα 100. Και λοιπόν, έτσι μας έχουν μάθει. Ό,τι μας λένε, να το πληρώνουμε. Αυτή τη φορά τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς ο τρόπος ή αν θέλετε η δύναμη εκείνη, ενώ κοινωνικά, όχι πολιτικά. Κοινωνικά, οι άνθρωποι δηλαδή, που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πράγμα, ώστε να δείξουμε τα κοινοβουλευτικές πολυτέλειες τι θα μπορούσαν να κάνουν ή αν θέλανε να κάνουν για να μπορέσουν να φρενάρουν αυτή την ιστορία. Και να σας πω πολύ πιο χοντρά. Όταν διακινδυνεύει ο λαός σου, ενώ σαν κομμάτι του λαού, είσαι εσύ. Όταν μετριέται σε ζωές το τι σημαίνει η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, δεν κάθεσαι να σκεφτείς τι θα υποστείς εάν παραιτηθείς από το κοινοβούλιο. Εάν εμείς ήμασταν στο κοινοβούλιο, σας το εγγυώμαι, σας το υπογράφω, θα είχαμε παραιτηθεί τώρα από αυτό το πράγμα. Το κοινοβούλιο με ύψιλον.
Να λέω, ναι ρε παιδιά, ναι, το καταγγέλνω. Τι πράγματα είναι αυτά. Και να μετράω τη δική μου πολιτική επιτυχία με τα πτώματα που συσσωρεύονται στο λαό. Παίρνω τα ρίσκα μου, πετάω στα μούτρα τους τα λεφτά, κατεβαίνω στον δρόμο, τους οργανώνω ή προσπαθώ να οργανώσω τον κόσμο και λέω, εδώ είμαστε εμείς. Αν μπορείτε, ελάτε. Έτσι κινείται πάντα η ιστορία. Ειδικά με δυνάμεις που έχουν πάρει την απόφαση του λαού. Και να το δείτε. Δεν θέλω να λέω πολλά πράγματα. Εγώ σας το είπα από την αρχή. Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία του ΕΠΑΜ ή ξεχωριστών από εμάς, το ξέρει πολύ για τη συνέπειά του και τον τρόπο που αυτά που λέει τα κάνει πράξη και τα ακολουθεί με απόλυτη αφοσίωση. Σας το λέω, εάν υπάρχει μια πολιτική δύναμη που μπορεί να φέρει σε πέρας μέχρι τέλους το παλιό σύνθημα ελευθερία ή θάνατος, είναι τούτη εδώ η πολιτική δύναμη. Και αυτό γιατί πολύ απλά αποτελεί από απλό κόσμο, τη μεροκάμα του κόσμου, που στο κάτω-κάτω της γραφής ξέρει να καταθέτει τη ζωή του καθημερινά για το βιοπορισμό του. Και αυτός ο κόσμος είναι ατρόμητος κόσμος όταν χρειαστεί να υπερασπιστεί το στοιχειώδες. Δηλαδή το αυτονόητο, την ίδια τη δύναμη που μπορεί να το φτύσει μέχρι τέλος. Ναι, υπάρχει δύναμη που μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Και αυτή είναι αυτή εδώ η δύναμη. Η δύναμη που εκφράζει πραγματικά τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Για τα παιδιά μας είναι το πρόβλημα. Θα φοβηθούμε τον Έφορα. Τον κάθε στουρνάρα. Τον είδατε πως θα χαργεντίζεται στις τηλεοράσεις με τους κατακτητές, με ό,τι παρασιτικό έχει γεννήσει η παγκόσμια πολιτική και οικονομία. Τον έχετε δει. Μας τον παρουσιάζανε κιόλας πριν μια εβδομάδα ότι συγκρούστηκε με τον κύριο Τόμψεν. Δεν ανταλλάξανε γλυφιτζούρια. Λοιπόν, μπορεί να το φανταστούμε αυτό το πράγμα. Αυτούς τρέμουμε. Αυτό είναι το πολύ απλό πράγμα που λέμε. Και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Και επειδή εμείς λέμε το εξής απλό. Δεν μας αρέσει η αθυψηλού πολιτική στο στυλ που κάνουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Σου λέει, κοίταξε φίλε μου, αν είσαι επαναστάτης, μην πληρώνεις τη εφορία. Δηλαδή πήγαινε, κόψε το λαιμό σου και τράβα μόνο σου το ζόρι. Λέμε, τραβάμε πάνω μας τα πυρά. Τραβάμε πάνω μας τα πυρά μόνο και μόνο για να υπάρξει η δυνατότητα να καλυφθεί αυτός που δεν θέλει από πεποίθηση, από δημοκρατικό δικαίωμα, να μην ενδώσει στον εκβιασμό που ασκείται σε βάρος του. Και λέμε, παίρνουμε όλα τα ρίσκα εμείς. Εμείς θα τα πάρουμε τα ρίσκα. Μόνο και μόνο για να μην τα πάρει τουλάχιστον μέτρο του δυνατού ο κόσμος που θέλει να δώσει τη μάχη. Και να το πάμε όλοι μαζί. Δεν έχει καμία σημασία, ούτε μας νοιάζει αν είναι στο ΕΠΑΜ, δεν είναι στο ΕΠΑΜ, ψήφισε, δεν ψήφισε. Ποσός μας ενδιαφέρει. Το ενδιαφέρον είναι να υπάρξει μια νίκη. Μια νίκη του ίδιου του λαού, ώστε να μπορεί να ξεφοβηθεί. Και το επόμενο βήμα είναι να τους ξεφορτωθούμε. Γι' αυτό πάμε. Και μην ανησυχείτε. Δεν μας ανησυχεί η τελεσυνδική, αν τελεσυνδική ή όχι αγωγή. Θα τους έχουμε ξεφορτωθεί πολύ νωρίτερα. Κοιτάξτε, εάν κάποιος μιλάει με συγκεκριμένα. Σωστό. Έχετε απόλυτα δίκιο, δεν το συζητάμε. Απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό και προσπαθώ πάντα όταν αναφέρομαι να αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και όχι μόνο με αφηρημένα σχήματα. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να βρεθούν συμπαραστάτες σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή να μην είμαι μόνο εγώ που πιάνω. Το ξέρω, δεν το λέω για σένα, το λέω γενικότερα. Να σηκώνουν το βάρος κι άλλοι, να βγουν κι άλλοι μπροστά. Να μπορούν να έχουν τη δύναμη να πείθουν τον κόσμο και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γενικευτεί.
Γιατί δεν έχουμε άλλο μέσο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πέρα το διαδίκτυο και όλα αυτά τα πράγματα, το τι υπάρχει και το τι δυνατότητες υπάρχει. Ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τον κόσμο είναι πρόσωπο το πρόσωπο, πόρτα την πόρτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε τέτοια κατοχή. Και πολύ ευχάριστα άκουσα αποφάσεις πυρήνων που από εδώ και μπρος θα μπουν στη λογική του χωνιού, όχι της εφημερίδας. Δηλαδή θα βγαίνουν στις γειτονιές και θα λένε ποιες είναι οι ειδήσεις της ημέρας, όπως ακριβώς γινόταν στην παλιά κατοχή. Και θα, λένε, θα το λένε ακριβώς την ώρα που ξεκινάνε τα δελτία τα δικά τους, τα κατοχικά, ώστε να μπορέσει να ακουστεί και άλλη φωνή. Να μαθαίνει ο κόσμος ότι εκεί έξω υπάρχει αγρύπνια, υπάρχει δύναμη που αγρυπνά δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Όπως συνήθως λέγεται, το καινούριο στοιχείο που έχουμε στην κοινωνία μας, που δεν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ή πριν 6 μήνες, 7, 1 χρόνο, είναι το εξής. Ο κόσμος έχει πλήρως συνειδητοποίηση που τον πάνε, ότι τον πάνε σαν αμνό στη σφαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Απλά δεν έχει καταλάβει τη δύναμη που έχει, ότι δεν είναι μόνος του. Ότι είναι 11 εκατομμύρια μόνοι τους και ότι μπορούμε να ενωθούμε και να τους συνθλίψουμε. Δεν μπορεί να σταματήσουν να βγάλουν τα τάξη στους δρόμους. Αυτή τη φορά είναι η μόνη ιστορική φορά, για όσο διαρκεί, που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Μωρέ, για τέτοιες ιστορίες τη βρίσκουν αμέσως στην Πεζίνη, δεν είναι θέμα. Αλλά χρειάζονται οδηγούς, χρειάζονται πληρώματα. Και κινδυνεύουν, εάν δώσουν την εντολή, κινδυνεύουν για το... Πού θα γυρίσει ο πυργίσκος ή τα όπλα αυτή τη φορά. Λοιπόν, και πάρες και στις μεγάλες διαδηλώσεις που ήταν εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με τα πολιτικά τους διαδηλωτές και τα λοιπά, τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει και όλα αυτά. Είναι αυτό το συγκυριακό. Το πώς θα το έχουμε, δεν ξέρω. Προσέξτε με τι ιδιαίτερη προσοχή. Στο διεθνή τύπο περνάει ότι η χώρα είναι διαλυμένη. Προσέξτε πόσο τα κεντρικά ειδησιογραφικά πρακτορία είτε αναφέρονται στο περίφημο failed state, που είναι ο όρος της διπλωματίας των μεγάλων κρατών για να χαρακτηρίσουν ένα κράτος που δεν μπορεί να έχει ένωμη τάξη με βάση διακυβέρνηση, εθνική διακυβέρνηση, άρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να κοιτάξει τη δυνατότητα στρατιωτικής επέμβασης στο κράτος ώστε να αποκατασταθεί η ένωμη τάξη. Και το δεύτερο, προσέξτε πόσες φορές λένε οι φίλοι και οι εταίροι μας ότι είμαστε μοναδική περίπτωση. Είμαστε. Μοναδική, όχι, δεν είμαστε καθόλου μοναδική περίπτωση. Απλά πειραματόζω είμαστε. Μοναδική περίπτωση δεν είμαστε. Α, καλά, αυτό είναι. Λοιπόν, γιατί είμαστε μοναδική περίπτωση? Γιατί τεκμηριώνουμε έτσι με βάση το διεθνές δίκαιο όπως το έχουν κόψει ράψει μετά το 1991 δυνατότητα ανθρωπιστικής επέμβασης. Βέβαια, έτσι το λένε αυτοί. Το τι ακριβώς επέμβαση είναι, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Έχει να κάνει με το αν θα τους το επιτρέψουμε εμείς να το κάνουμε. Αν δηλαδή διαλυθεί ο λαός, η συνοχή του τέτοια, και έρθει ο ένας απέναντι στον άλλον, και υπάρξει κοινωνικός εμφυλίος, όπως το γνωρίζουν πάνω από 40 κράτη στην Αφρική και στην Ασία, φύλαρχοι δηλαδή, που σφάζονται μεταξύ τους. Εκεί ακριβώς πατάνε. Αυτό είναι το κοινωνικό πολιτικό του σχέδιο. Και έτσι μετά θα δικαιολογεί στρατιωτική επέμβαση. Γι' αυτό άλλωστε διαλύουν και τις ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό το ξέρουμε πολύ καλύτερα αυτοί που υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις. Τις διαλύουν συστηματικά και τις ακριβώς για να μην υπάρχει δυνατότητα να πει ο άλλος, εντάξει ρε παιδί μου, έχω τη δυνατότητά μου, το όχι. Γι' αυτό κιόλας παράγονται παρεπηρήρια δημοσιεύματα. Αυτό που έβγαλε ο κ. Ψυχάρης το Σαββατοκύριακο.
στο κατσατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης έχει δυνατότητα συγκέντρωσης ή αν θέλετε να έχει ιδιοκτησία να πουλάει και ένα αγόρα, το λένε δικαιοπρακτικά δεδομένα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να το εκχωρήσουμε τον πλούτο της χώρας και να κάνει αυτό σκουμάντο. Η εταιρεία των Ολλανδικών Αντιλώσεων. Το Λεβάντε και όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτή είναι η τελική λύση. Στην πράξη, μπλοκάρουν και άλλες που θα ανακοινώσουμε αυτό το χρόνο. Λοιπόν, αφού τις δουλέψουμε ακόμη περισσότερο με αυτή την έννοια, να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Λοιπόν, μπλοκάρουμε τη διαδικασία και ταυτόχρονα μαζεύει το κόσμο συγκεντρώνοντας συγκεκριμένες πράξεις που του δίνουν και ανάσα. Γιατί άλλο πράγμα να λες, δεν έχω τι να κάνω, θα μου τα πάρουν όλα, εντάξει, τι να κάνω αφού δεν έχω να πληρώσω. Και άλλο πράγμα πολεμάς για το δίκαιο σου. Με τα όπλα που έχεις ή που μπορείς να έχεις. Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, είναι χυβαρόδης ο λόγος πάντα του Δημήτρη Καζάκη. Όλοι θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα. Επειδή όμως έχω πάρα πολλά αιτήματα, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αναλύσουμε. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Πρέπει να πούμε 5 πράγματα για τις τράπεζες. Επειδή ξεφύγαμε, μας οδήγησε ο λόγος σε πολύ άλλα μονοπάτια και πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις γενικότερα για την πολιτική και της χώρας και την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, σας παρακαλώ να μας πούν 5 πράγματα οι δικηγόροι μας σε μια γενική αντιμετώπιση με τα προβλήματα που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει με δάνεια, στεγαστικά, επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο. Μαμάρια, θα πάρει. Καταρχάς, όταν να πω ότι οπότε θα σας τα πω εντάξει. Όταν ξεκινάμε να μιλήσουμε για τράπεζες, απαιτώ από εσάς, τουλάχιστον από το ακροατήριο που ακούει το Δημήτρη τον Καζάκη και όλο το ΕΠΑΜ, απαιτώ να έχει κότσια για να. Όποιος έχει κότσια όμως να τα βάλει με τράπεζα, του λέω δύο πράγματα. Αφενός θα κερδίσει κάτι το οποίο μπορεί να είναι από μικρό έως πολύ μεγάλο και αφετέρου θα έχει μια υποστήριξη από όλους μας, γιατί δεν αφήνουμε να χαθεί καμία υπόθεση στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε όπου υπάρχει αντιδικία με τράπεζα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θα ακούσετε να σας λέω ότι τις πιστωτικές σας κάρτες, για παράδειγμα, μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά. Πριν από λίγο άκουσα κάτι για τις καταθέσεις. Ένας κύριος εδώ μπροστά είπε, μα δεν γίνεται, λέει, να τιτλοποιηθούν οι καταθέσεις. Ξέρετε, καταθήκη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μεταβιβάζετε τα χρήματα στην τράπεζα κατά κυριότητα, γίνονται δικά σας. Εσείς αποκτάτε μόνο προσδοκία δικαιώματος ότι όταν τα ζητήσετε θα σας τα δώσει πίσω. Στο ελληνικό κράτος, ο Καραβαλής έχει 400.000. Στο ευρωσύστημα όντως δεν υπάρχει. Στο ευρωσύστημα τέτοια εγγύηση δεν υπάρχει ότι θα σας τα δώσει η τράπεζα. Κυριότητα στην τράπεζα. Η τράπεζα μπορεί να τα τιτλοποιήσει. Δηλαδή να πουλήσει, να σας το πω απλά, τα μετατρέπει σε ένα ομόλογο και το μεταπολύει ως περιουσιακό της στοιχείο. Ακριβώς, αυτό που έγινε με τα ταμεία. Δηλαδή επί της ουσίας τα κάνει ομόλογα και τα πραγματεύεται στις αγορές των ομολόγων, είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Έτσι λοιπόν, όταν θα πάτε κάποια στιγμή να ζητήσετε τα χρήματά σας από την τράπεζα, μπορεί ανταυτό να πάρετε ένα ωραιότατο ομόλογο. Μια χαρά. Αυτή είναι η τιτλοποίηση. Εάν ο iTrax έχει θετική προσδοκία κέρδους, θα πάρετε ένα κομμάτι πίσω από τους τόπους. Όχι, δεν είναι απίθανο, είναι πολύ πιθανό. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή έχουν ότι η απόφαση για τυπλοποιημένα στεγαστικά, η οποία διατάζει την καταβολή αποζημιώσεως 248 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας σε δήμους και φορείς του Δημοσίου της Αυστραλίας, οι οποίοι αγόρασαν τέτοιους δολάρια για τυπλοποιημένα προϊόντα. Αυτό είναι η φούσκα που λέμε, η οποία αρχίζει να σκάει σε όλο τον κόσμο. Είναι το περίφημο, αυτά τα οικονομικά τα λέει πολύ καλύτερα ο Δημήτρης Καζάκης, αλλά είναι ότι η πραγματική οικονομία καλύπτει μόνο το 2% των συναλλαγών που γίνονται στον πλανήτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι φούσκες.
Όταν λοιπόν έχετε απέναντί σας μία τράπεζα, κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε ή πρέπει να αντιληφθείτε είναι ότι δεν έχετε άδικο. Σας φαίνεται περίεργο, θα μου πείτε, μα τα λεφτά τα πήραμε. Ναι, αλλά τα λεφτά που πήρατε αποτελούν προϊόν μόχλευσης της κατάθεσής σας. Δηλαδή δεν ανήκουν στην τράπεζα, δεν είναι κανένας τραπεζίτης πλούσιος, δεν γεννήθηκε κανένας πλούσιος. Πήρε τις καταθέσεις της δεξιάς πέριγας, τις μετέτρεψε σε δάνειο και τις χορήγησε ως δάνεια στους ακροατές της αριστερής πέριγας. Και μάλιστα επειδή αυτά τα δάνεια δεν υπήρχαν πάντα ως χρήματα, γιατί εσείς η δεξιά πτέρυγα, τουλάχιστον με το δικό μου προσανατολισμό, λέω δεξιά, η δεξιά πτέρυγα λοιπόν είχατε καταθέσει ένα ποσό χ, ενώ η αριστερή πτέρυγα ζητούσε ένα ποσό εκατό χ. Άρα του λείπαν χρήματα. Οπότε βρήκε και τον τρόπο να παράγει χρήμα με λογιστική εγγραφή. Το δικαίωμα δηλαδή των τραπεζών να κόβουν χρήμα χορηγήθηκε με έναν νόμο του 2003, δεν τον θυμάμαι απ' έξω, και κόβεται ηλεκτρονικά. Το χρήμα στην Ελλάδα κόβεται από τις τράπεζες. Η κάθε πιστωτική κάρτα που πήρατε ή το καταναλωτικό σας δάνειο ήταν μια απλή λογιστική εγγραφή. Τα χρήματα που σας δόθηκαν ανήκουν σε κάποιους άλλους καταθέτες. Δεν είναι λεφτά της τράπεζας. Είναι μόχλευση καταθέσεων. Η μόχλευση των καταθέσεων οδήγησε τη Lehman Brothers, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε η μόχλευση των καταθέσεων στη συγκεκριμένη τράπεζα μέχρι 40 φορές, την οδήγησε και στην πτώχευση. Φανταστείτε ότι με ένα άρθρο του Βαρουφάκη που είχα διαβάσει με επιφύλαξη, θα σας τα επιβεβαιώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία ο Καζάκης. Ένα άρθρο του Βαρουφάκη έλεγε ότι μέχρι 9 φορές είναι ασφαλές να γίνεται μόχλευση των καταθέσεων. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε καν πόσες φορές έχει γίνει η μόχλευση των καταθέσεων των Ελλήνων καταθετών. Άρα λοιπόν τα χρήματα που δανειστήκατε δεν ανήκουν στην τράπεζα. Η τράπεζα απλά προσδοκά να πάρει κέρδος, να αποκομίσει κέρδος με τον τραπεζικό τόκο επί της αρχής και βέβαια με όλες τις κρυφές και παράνομες χρεώσεις της στην πορεία, δανείζοντάς σας ξένα λεφτά, δηλαδή παίζοντας αέρα. Παίζοντας μία φούσκα. Αν το καταλάβετε αυτό, τότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα δομικά στοιχεία κάθε διανοιακή σύμβαση. Γιατί αυτό το οποίο σας δεσμεύει με την τράπεζα δεν είναι ότι πήρατε τα χρήματα, αλλά ότι υπογράψατε μία σύμβαση. Αυτή η σύμβαση είναι που σας δεσμεύει γιατί σας επιβάλλει υπέρτικανότη διάκριση ανάμεσα σε καταχρηστικούς και παράνομους. Καταχρηστικός κρίνεται ένας όρος από το δικαστήριο και μόνο. Οπότε, εκεί, όταν κριθεί καταχρηστικός, πλέον κηρύσσεται και άκυρος και πάβει να έχει ισχύ. Και θα μου πείτε, υπάρχει τέτοιος νόμος? Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει η παριθμόν Z1798 Υπουργική Απόφαση του 2007, η οποία επιβάλλει στις τράπεζες να έχουν κριθεί παράνομοι ως καταχρηστικοί από τα ελληνικά δικαστήρια. Ξέρετε πόσες τέτοιες αποφάσεις υπάρχουν από τα ελληνικά δικαστήρια οι οποίοι ακυρώνουν όρους και πότε έχουν αρχίσει να βγαίνουν? Από το 1997. Ισολομέλεια του Αρείου Πάγου του 1997, με την οποία σταμάτησε ο ανατοκισμός. Υπενθυμίζω ότι ο Έλληνας νομοθέτης έληξε το ζήτημα του ανατοκισμού 4 χρόνια μετά. Δεν είχε το θάρρος η τότε κυβέρνηση να νομοθετήσει. Εκ των υστέρων βγήκε η 1219 του 2001 απόφαση του Αρείου Πάγου, ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Με έναν εισηγητή κολοσσοάριο παγίτη τότε, τον κύριο Τριτικό. Έκρινε παράνομο. Σε αυτή τη στιγμή το νόμιμο επιτόκιο είναι 6,75%. Στην πιστωτική σας κάρτα πληρώνεται 17,5%. Με τον τόπο ευερημερία. Αυτό κρίθηκε παράνομο. Με την 430 του 2005 απόφαση επίσης του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι το έτος των 360 ημερών με βάση το οποίο εσείς πληρώνετε τόκους συνιστά κρυφή χρέωση, γιατί σας κρεώνει για κάθε κρυφό τόκο στο δάνειό σας. Με μία σειρά αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων, την 5251 του Εφετείου Αθηνών, την 961 του 2007 του Πολυμπίου, σχεδόν όλοι οι όροι που χρησιμοποιούν οι τράπεζες στις δανειακές σας συμβάσεις. Γι' αυτό και προηγουμένως σας είπα ότι ενώ υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να προστατευτεί κάθε δανειολήπτη σε αυτήν εδώ τη χώρα από τις τράπεζες, από τους νόμους του κογλύφους, έχω τη συστημική αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο να μου μιλάει για εξορθολογισμό του επιτοκίου. Θα πάρουμε το 17,5% και θα το κάνουμε 12%. Αυτό σημαίνει ότι ανά 8 έτη διπλασιάζεται το κεφάλαιο που καταβάλλω. Για να σας το πω απλά. Ναι, υπάρχει και ο ανατοκισμός. Σε περίπτωση που μάλιστα έρχεται ανά μέρα, όχι ένα εξάμεινο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να έχετε όλοι σας ένα αντίγραφο της δανειακής σύμβασης ανακύρας οτιδήποτε και να προηγείται από την ημέρα που ανήκει και μέχρι και σήμερα. Και θα μου πείτε γιατί.
Γιατί από την 961-2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και μια πολύ πρόσφατη, την 51-2012 του Ειρηνοδικείου του Βόλου, όλες αυτές οι χρεώσεις της τράπεζας που είναι έξοδα καθυστέρησης, έξοδα τήρησης λογαριασμού, έξοδα εξέτασης αιτήματος, έξοδα επανεξέτασης δανείου, ετήσια συνδρομή ή οτιδήποτε άλλο σας χρεώνουν. Μάλιστα, η Eurobank τώρα τελευταία χρεώνει και τις επιστολές, τις ενημερωτικές που στέλνει στα σπίτια. Τις χρεώνει 10, 3, 10, 5, 15, 20 ευρώ, ανάλογα όσο θέλει, ελεύθερα εκτιμητά. Όλες αυτές οι χρεώσεις είναι παράνομες και διατάζεται η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς και μάλιστα εντόπως από τη στιγμή που σας απέλαβαν παράνομα αυτά τα χρήματα. Όλες οι πιστωτικές κάρτες επίσης είναι παράνομες με νόμο ο οποίος ισχύει από το 1994. Αλλά οι οικονομικοί αναλυτές των τηλεοράσεων, για παράδειγμα ο κύριος Σαφιάς, ποτέ δεν πρέπει να σας πει κάτι τέτοιο. Θα σας πει Παναγία μου, και τι θα κάνουμε, Φωτεινούλα μου, Νικολάκη μου, και τα όλα αυτά τα επιχωριστικά, γιατί σας πρέπει να πληρώσετε σαν καλοί Έλληνες πολίτες. Στα στεγαστικά σας δάνεια, όσοι τα πήρατε με ελβετικό, είναι άκυρα. Και μάλιστα οι σχετικές αποφάσεις άρχισαν να σκάνε από άλλα μέρη της Ευρώπης και όχι από την Ελλάδα, η οποία είχε υπερδανεισμό σε ελβετικό. Και συγκεκριμένα ήρθαν από την Ουγγαρία, όπου η ουγγρική κυβέρνηση επίσης, αποδεικνύοντας ότι είναι γενναία, και ενώ η ισοτιμία του ουγγρικού νομίσματος προς το ελβετικό φράγκο είναι 1 προς 280, πήγε και κούρεψε μόνη της την ισοτιμία και είπε ότι η ισοτιμία για όλους τους δανειολήπτες θα είναι 1 προς 180 φιωρίνια. Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου κούρεψε το 50% κάθε δανείου, κάθε ούγγρου. Πριν από 2-3 μήνες εκδόθηκε μια κοινοτική οδηγία, η οποία λέει ότι αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι σε συνάλλαγμα είναι προϊόντα ιδιαίτερου χρηματοπιστωτικού κινδύνου και δεν πρέπει να χορηγούνται σε καταναλωτές. Είναι προϊόντα υψηλού ρίσκου και δεν πρέπει να χορηγούνται σε καταναλωτές. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Σε ελβετικό φράγκο σας υπήγαγε σε συστημικό κίνδυνο. Αυτό το κίνδυνο ούτε μπορείτε να τον αντιληφθείτε, αλλά ούτε και να τον αποκρούσετε. Ακριβώς. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, τα στεγαστικά σας σε ελβετικό φράγκο είναι άκυρα. Ήδη, ορίστε. Τώρα θα σας πω για τα επαγγελματικά σας. Ήδη οι πρώτες προσωρινές διαταγές έχουν βγει από τα δικαστήρια της Αθήνας, οι οποίες διατάζουν την τράπεζα να μην απολαμβάνει χρήματα έναντι εξοφλήσεως του δανείου μέχρι κρίσεως επί της ουσίας της αγωγής. Σοβαρά. Ναι. Απλά έχω ξεχάσει να σας πω. Οι επαγγελματίες πέρασαν πολλά χρόνια με τα οποία τους επιτρέψαμε εμείς οι δικηγόροι, λόγω του ότι δεν βγήκαμε στον κόσμο να ενημερώσουμε, να συνάπτεται δάνειο ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε. Ένα 2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της ΧΥΟΥ, η οποία τέμνει το ζήτημα με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με βάση αυτό το οποίο θα σας πω. Λέει ότι αλληλόχρεος λογαριασμός είναι εκείνος ο λογαριασμός σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα καθίσταται ταμείας της επιχείρησής σου. Σκέψου ότι η τράπεζα είναι σε μια θέση ταμείας και εισπράττει και πληρώνει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτού του είδους οικονομική δοσοληψία, δεν είναι αλληλόχρεος λογαριασμός. Θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό, ο τίτλος μας ενδιαφέρει. Κι όμως, ο αλληλόχρεος λογαριασμός επιτρέπει στην τράπεζα να σου ανατοκίζει από την πρώτη μέρα καθυστέρησης. Μέσα σε ένα. Οι επαγγελματίες, όταν επί της ουσίας φτιάχτηκε ο νόμος Κατσέλη, έγινε και η διανομή του κόσμου. Έπεσε το ελληνικό δημόσιο με τις τράπεζες, κάτσα. Εγώ θέλω μισθωτούς και συνταξιούχους, και οι τράπεζες είπαν: εγώ θέλω ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι μοιράστηκε η πίτα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή είναι αβοήθητοι. Αν με ρωτήσετε τι κάνω, γιατί επίσης το κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο κάποτε θέλαμε και λέγαμε άτοχο κειμενόμενο και καμαρώναμε, δεν ξέρω πώς από εσάς το θυμάστε. Το κειμενόμενο επιτόκιο κρίθηκε επίσης κατά χρηστικός όρος με την 51. Όλα τα κειμενόμενα επιτόκια λοιπόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι κατά χρηστικά κειμενόμενα. Γιατί κειμένονται με όρους τους οποίους δεν μπορείτε να γνωρίζετε και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αυτή τη στιγμή, αν μια τράπεζα σας καλέσει τηλεφωνικά για να σας ενοχλήσει, γιατί είστε ληξιπρόθυμοι, για να σας πει ότι θα βγάλετε το σπίτι σας στον πληστηριασμό, πάρτε τα στοιχεία αυτού που σας το λέει και κάντε του μήνυση. Για τους εμπόρους. Από το 19 παράγραφος 2 του νόμου 3869-2010. Δεν υπάρχει περίπτωση να βλάψει κανένας την προσωπική σας περιουσία όσο υπάρχει αυτή η αναστολή των πληστηριασμών. Και όμως έρχονται οι εισπρακτικές εταιρείες και σας ενοχλούν διαρκώς.
Και μάλιστα σας ζητάνε να δώσετε και προσωπικά σας δεδομένα, του στυλ πείτε μου την ημερομηνία γέννησή σας, τα δύο πρώτα ψηφία ή πείτε μου τα δύο πρώτα ψηφία του αφημί σας ή το πατρόνυμό σας. Μπορείτε να μου πείτε με ποιο δικαίωμα σας καλεί ένας τρίτος. Δεν έχει το δικαίωμα να σας καλεί ένας τρίτος. Γιατί με την ίδια λογική αύριο εγώ με τους συγκαθήμενους μου εδώ πάνω φτιάχνω μια εταιρεία και αρχίζουμε να παίρνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με βάση νομολογία η οποία αφορά το διαβόητο Facebook, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιουσιακό μας δικαίωμα. Δηλαδή με το που μας τα διαβιβάζετε είναι σαν να αποκτάμε περιουσία. Οι τράπεζες λοιπόν διακτικές και βάζοντας σας να σας παίρνουν τηλέφωνο διαχειρίζονται την περιουσία σας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει ο 2472 του 97, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος υπάρχει και διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Καχρονολογία. 2472 του 97. Ναι, δεν είναι νέα τα νομοθετήματα που σας αναφέρω. Όταν λοιπόν έχετε απέναντί σας μία τράπεζα, μία απέτηση, μία οφειλή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αμφισβητήσουμε το ύψος οφειλής. Δεν λέμε ότι δεν οφείλουμε, νομίμως οφείλουμε. Έχουμε αναλάβει κάποια χρήματα τα οποία θα έχουμε πάρει στα χέρια μας. Αλλά αμφισβητούμε το ύψος οφειλής. Γι' αυτό το λόγο καταλήγω, για να μην σας κουράσω άλλο με κάποιες πρακτικές συμβουλές. Δεν ρυθμίζετε με τις τράπεζες. Δεν κάνετε ρυθμίσεις. Γιατί? Γιατί μέσα στη ρύθμιση, όποιος το έκανε, μετά από ένα χρόνο θα τα ξαναπούμε από τη ρύθμιση. Δεν ρυθμίζουμε με τις τράπεζες γιατί σε κάποιο σημείο της ρύθμισης και τους ενσωμάτωσαν στο κεφάλαιο που οφείλεται. Αυτό όμως είναι παράνομο με βάση το άρθρο 88 του νόμου 3601 του 2007. Η τόκη, η τόκιο, σε βάλει μετά από 3 χρόνια. Μάλιστα. Κανονικά δεν έπρεπε να σταματάνε και τόκιο. Εσείς αναφέρεστε στο νόμο Κατσέλη. Ναι. Μας σταματάνε των δανειακών υπολείπων που λάβατε από την τράπεζα. Δεν τις συνυπολογίζει τόκους. Έχουμε πάυση της τοκογωνίας. Αν η τράπεζα σας είπε ότι παράγονται τόκοι, τότε θα μπορέσει να σας βγάλει μια διαταγή πληρωμής. Μπορεί στα τελευταία χρόνια. Αν θέλετε να τελειώσω, δύο πράγματα θέλω να πω ακόμα. Μην κάνετε ρυθμίσεις είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μην πληρώνετε τις πιστωτικές σας κάρτες. Όταν σας καλούν στο τηλέφωνο, πείτε τους βγάλετε μου διαταγή πληρωμής. Μην τις μετατρέψετε σε δάνειο, γιατί έτσι τις ισχυροποιούν. Τα δάνεια έχουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε σχέση με την πιστωτική κάρτα, η οποία είναι ευθέως παράνομη. Η πιστωτική κάρτα, αν τους πείτε βγάλετε μου διαταγή πληρωμής, αυτές τις τρεις λεξούλες, μετά από τρεις ή τέσσερις μέρες θα σας πάνε τηλέφωνο και θα σας κάνουν μια πρόταση για 50% κούρεμα. Και μάλιστα θα σας δώσουν και τρεις συνήθως. Αν επιμείνετε να τους πείτε βγάλετε μου διαταγή πληρωμής, αυτές τρεις λεξούλες θα πάρετε μία μείωση 63%. Τόσο έχω καταφέρει να φτάσω εγώ με τη σύντημα. Όσο τους πιέζετε και όσο καταλαβαίνουν ότι είστε ενημερωμένοι, τόσο θα προσπαθούν να απλά αφενός. Αφετέρου, δεν κάνετε ρυθμίσεις οι οποίες να αναγνωρίζουν το ύψος οφειλής σας. Αν